Εντάξει, άμα είναι για λέξη, ούτε θα το λέει. Γιατί, κοίτα με το αρχίζει όλο η συνεδρίαση του Συμβουλίου. Διαπιστώνεται απαρτία. Απόδειξη είναι ο κύριος Μουζάκης, ο κύριος Μαυραγάλης, ο κύριος Τερβικάρης, η κυρία Μητσοπούλου, η κυρία Αρσένη, η κυρία Πολίτη, ο κύριος Βαφιάδης, η κυρία Πορφύρη, η κυρία Βαφαήλη, και η κυρία Καλά. Υπάρχει ένα ψήφισμα που σας έχει πειραστεί. Ναι, ερωτήσεις πρώτα υπάρχουν. Μηνικές, ναι. Ο κύριος Ιωαννίδης, ο κύριος Δημητρίου, ο κύριος Πισιλίσης, ο κύριος Τσούτσιας, ο κύριος Δεριόπουλος, ο κύριος Βρήτος, αυτή. Ελά, κύριε Ιωαννίδη. Είπε η κυρία Αρσένη ότι είναι και αυτό ανάμεσα σε αυτό το οποίο εξετάζει. Η εκπρόσωπος μας όμως στο ΔΣ πληροφόρησε ότι ήταν σαφέστατη από αυτού ότι ο τύπος δεν εξετάζεται. Γυρνάμε σε ένα σύστημα μοριοδότησης με κλίμακες όπως ήταν πριν. Τελικά τι ισχύει? Θέλω να ρωτήσω. Και δεύτερο μια ερώτηση στον κύριο Δήμαρχο. Κυρίως ήρθε στον Δήμαρχο. Αυτά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια, από 250 εκατομμύρια, 250.000 για τη σεισμανοβλή, 1,3 ευρώ από την περιφέρεια για δρόμους και 250.000 για τη σεισμανοβλή. Τι γίνεται τελικά? Έχουν προχωρήσει? Πού βρίσκονται? Τι είναι, πως πήγαινε για διαθέσιμη γι' αυτά? Εάν ξέρετε να δείτε το συγκεκριμένο κόστος και με ποια διαδικασία έγινε η ανάθεση. Αν έγινε ανάθεση, τι ακριβώς έγινε? Ο κύριος Βρήτος. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τι θέλει να είναι μας της διοίκησης. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο είχε διαμαρτυρηθεί ο σύλλογος σε σχέση με τα στατικά κολόνες στο κτίριο. Από ό,τι γνωρίζω, ο σύλλογος έβαλε κάποιον μηχανικό να κάνει ένα έλεγχο, ο οποίος διαπίστωσε και διατύπωσε σοβαρά ερωτηματικά για τα στατικά του κτιρίου. Ήταν ενήμερη η διευθύντρια, απευθύνθηκαν και στον Δήμο. Από ό,τι φαίνεται, υπήρξε κάτι παρέμβαση του Δήμου, τεχνική. Ο σύλλογος δεν γνωρίζει. Υπάρχει σχετική γνωμάτευση από το Δήμο, τι ενέργειες έχουν γίνει, δηλαδή τι επισκέπτες έχουν γίνει και σε ποια κατεύθυνση. Σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού του συλλόγου, ή θεωρήθηκε ότι μια επισκευή πρόχειρη είναι αναγκαία και τίποτα άλλο? Κύριε Ράδη, ξέχασα μία, με συγχωρείτε. Τελικά με τα πιστεύω και σημείο με
πώς σε κάποιες άλλες θέσεις, δεν ξέρω. Να μας ενημερώσετε. Κύριε Δημητρίου. Καλησπέρα και από μένα. Έχω λίγο έτσι να θέσω λίγο το θέμα της ανάλυσης των Δημοτικών Συμβουλίων. Είχα πρόβλημα να ξεκινήσω και ξεκινήσω. Μήπως πρέπει να γίνουν οι συνάδελφοι, αν δεν μπορούν τη συγκεκριμένη ώρα που κάνουμε λίγο πιο αργά, θα το δείτε να το εξετάσετε, γιατί άσχημα να έχετε κάποιος εξήγηση να ξεκινάμε αυτά. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, κυρίως στην τεχνική υπηρεσία, στην κυρία Αντιδήμαρχο. Βλέπω ότι στους δρόμους των Τυπλισσίων έχουν τοποθετηθεί κάτι καπάκια. Έχουν γίνει κάποιες ανασκαφές, δεν ξέρω αν είναι θέμα ιδέα ή οτιδήποτε. Αλλά το κακό ποιο είναι. Ότι τα καπάκια αυτά δεν έχουν κλείσει καλά, με αποτέλεσμα κάθε φορά που περνάει ένα αυτοκίνητο να δημιουργούν τεράστιο θόρυβο. Και να φέρουν τα καπάκια και Αγίου Νικολάου, που γίνονται δημότες, ουρλιάζοντας. Δεν ξέρω αν το διατηρήσει εσείς. Βγήκαμε και φωνάζαμε. Όχι, τα καπάκια. Α, τα καπάκια. Εγώ πάντως, ήταν πρόσφυγα. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να γίνει φωνές. Το θέμα, επίσης θέλω να κάνω και εγώ σε συνέχεια της ερώτησης του κυρίου Ιωαννίδη. Από 24 Νοεμβρίου που πήρα την απόφαση να βγάλουν τα παγκάλια και τα κιόσκια από το τύπεδο, επειδή και ο καιρός ανοίγει και ρωτάνε δημότες, επειδή υπάρχει μια φήμη ότι, και από ό,τι μας είχατε πει, υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το συγκεκριμένο πάρκο Μίκης Θεοδωράκης. Θέλω να μας ενημερώσετε αν έχετε κάποιο σχέδιο ή να κάνετε κάποια διαβούλευση που δεν κάνατε όσο θα έπρεπε να έχετε κάνει με τους δημότες και να μας πείτε ποια θα είναι η θέση σας. Και η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει με το αναψυκτήριο στην Παραγμάτη. Μας είχατε πει ότι θα κάνετε διαγωνισμό που κήρυξε ότι θα του κάνετε να λειτουργεί πλέον με νόμιμες διαδικασίες. Γιατί σας λέω, όσο καθυστερείτε, το πρόβλημα διωγγώνεται εκεί με τους χρήστες παρκωτικών. Αν περάσετε κάποιο βράδυ, θα δείτε ότι και ειδικά μετά την ένταξη εδώ της μονάδας στο Συμβούλιο, το πρόβλημα έχει οξυνθεί και οι δημότες έχουν τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει, ενημερώστε μας. Δεν κάνετε. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Ψημίση. Καλησπέρα κύριε Συνάδελφε και από μένα. Δύο-τρεις βασικές ερωτήσεις. Έχει να κάνει με τη λεωφόρο Τεμπέλης και την κατάστασή της. Ποια είναι τα σχέδια, ποιοι είναι οι σχεδιασμοί της διοίκησης της Δημοτικής Αρχής, τόσο για την εικόνα της μετοποίησης που παρουσιάζει η λεωφόρο Τεμπέλης. Μάλιστα, κάποιες λάθρες που είχαν τοποθετηθεί εκεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και οι οποίες αναβάθμιζαν αισθητικά τον χώρο που αποτελεί και η βασική εικόνα της πόλης, έχουν πλέον εγκαταληφθεί και έχουν μαραζώσει εκεί τα φυτά, τα οποία είχαν επιτευχθεί. Επίσης, κατά όλο το μήκος της Πεντέλης, από την αρχή του απαρατοδίου μας, δηλαδή από το γήπεδο Χαλανδρίου μέχρι και την Αναπάψεως, είναι μια εικόνα της Συμπέντου και το διάζωμα και ο περίγυρος. Πραγματικά νομίζω ότι πρέπει η καινούργια Δημοτική Αρχή, καινούργια βασικά από Σεπτέμβριο, σας αποκαλούμε και καινούργιους, θα πρέπει να το δείτε επισταμμένα το ζήτημα αυτό και να αναβαθμίσετε αισθητικά με κάποιο τρόπο την Πεντέλης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο διάστημα. Επίσης, έχει έρθει πολλές φορές το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε και στην Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου. Έρχονται συνεχώς αιτήματα για να προεγκρίνουμε άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη λεωφόρο Πεντέλης. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο δρόμος αυτός είναι ήδη επιβαρυμένος πάρα πολύ κυκλοφοριακά. Πρέπει σε επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητήσουμε εάν έχει κορεστεί η Πεντέλης από μαγαζιά, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και να δούμε αν μπορεί να υπάρξει από εμάς, μέσα από μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ένας περιορισμός στο ζήτημα των προεγκρίσεων από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Νομίζω είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και σχετίζεται και με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στην λεωφόρο Πεντέλης. Επίσης, στο πάτημα, στην τελική πλευρά του πατήματος, όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει ένα συντριβάνι. Το οποίο το συντριβάνι έχει καταλήξει έλος. Τι σκέφτεται να κάνει η Δημοτική Αρχή για να λύσει το πρόβλημα αυτό. Υπάρχει έντονο προβληματισμό και ανησυχία που γνωρίζουν, φαντάζομαι, όλοι των κατοίκων τη περιοχή εκεί. Όπως επίσης και κάτι τελευταίο, τα πανό, τα προεκλογικά, ιδίως το πανό του κ. Καρατζαφέρη, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη κτλ., βρίσκονται παντού. Και στην οδό Αναπάσεως και στη λεωφόρο Πεντέλης. Πότε θα απλωθούν. Ορίστε, κύριε Βεριόπουλο.
ευχαριστώ και εγώ. Δύο ερωτήσεις. Στην πέμπτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που η οποία έγινε την 1η Απριλίου του 2015, ψηφίστηκε η προκήρυξη μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη έργων αποχέτευσης ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα», έτσι, στην περιοχή Πάνω από την Ολίβου και κάτω από την Αναπάσου. Προεκτιμόμενη αμοιβή 214.077 Όπως ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, σε εκείνη τη συνεδρίαση, παρόλο που ψηφίστηκε, υπήρξαν ενστάσεις σε ό,τι αφορά την χρησιμότητα του να επιλεγεί το σύστημα απορροής και αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων με τη χρησιμοποίηση δεξαμενών ανάσχεσης. Υπόθηκε δηλαδή από αρκετούς από εμάς ότι θα μπορούσαν και πιο οικονομικότερο και κυρίως οικονομικότερο στη λειτουργία θα ήταν ένα απλό σύστημα δικτύου ομβρίων υδάτων όπως έχει λύσει. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο αγωγός ο οποίος αναμένει να ρεθεί αυτά τα όμβρια ύδατα είναι σχεδιασμένος για να παραλάβει και εκείνα των άνομβρη λυσίων και με δεδομένο ότι εν τέλει εκείνα των άνομβρη λυσίων καταλήγουν στο ρέμα Χαλανδρίου, προς το θέμα από την άλλη μεριά και άρα δεν παρήνουν το συγκεκριμένο αγωγό, έχουμε 50% μείωση από το ροής ομβρίων θα έχουμε σε σχέση με τη σχεδιασμένη τιμή του αγωγού ο οποίος περιμένει επί της οδού, αν δεν κάνω λάθος, ο Λίμπου. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Επί τη βάση ποιας τεχνικο-οικονομικής μελέτης αποφασίστηκε ότι ο πλέον οικονομικότερος, πιο δόκιμος τεχνικά, αλλά και οικονομικότερος, τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία, είναι ο τρόπος του συνδυασμένης κατασκευής δικτύου ομβρίων, δηλαδή αγωγών και δεξαμενών ανάσχεσης. Και παρακαλώ πολύ, φαντάζομαι θα υπάρχει αυτή η τεχνικο-οικονομική μελέτη, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήθελα να μας την προσκομίσετε. Είναι η πρώτη ερώτηση. Διότι προσωπικά θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση η μέθοδος που επιλέγεται δεν είναι πιο οικονομική, είναι πιο ακριβή και κυρίως αυτό που με ανησυχεί δεν είναι μόνο την ακριβή στην κατασκευή. Θα μπορούσε κάποιος, έστω και στις μέρες που περνάμε, να πει δεν βαριέσαι, άλλωστε θα δίνει τα λεφτά, που δεν είναι έτσι. Είτε. Αλλά αυτό που απασχολεί είναι ότι η επιλογή σαν μέθοδος, εάν και όποτε κατασκευαστούν αυτά από το σύστημα, θα φορτώσει το Δήμο με λειτουργικά έξοδα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν από το Δήμο προϋπολογιστεί. Και ούτε τα φαντάζεται. Τι μπορεί να σημαίνει κάποιος να είναι 24 ώρες και να κοιτάει το χειμώνα που βρέχει, αν θα γεμίσει, πώς θα γεμίσει, αν θα βρακάρει και. Οι αγγλίες, οι γεννήτριες, οι δεύτερες, τα ζήτα που πρέπει να είναι, τα φύτρα και όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω μια τεχνικο-οικονομική μελέτη, φαντάζομαι ότι η τεχνική υπηρεσία δεν έχει κάνει για να επιλέξει αυτή τη μελέτη. Η δεύτερη ερώτηση είναι μια ερώτηση που αν με επιτρέπετε με ταλανίζει εδώ και 2-3 δημοτικά συμβούλια να τη θέσω, αλλά αποφάσισα να τη θέσω γιατί νομίζω ότι πρέπει. Στην ίδια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο του θέματος 2 αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ανακαλύψαμε όλοι, ή τουλάχιστον εγώ, ότι ο Δήμος μας θα πρέπει να πληρώσει 545.000 ευρώ τέτοιο θέση, το οποίο δεν ήταν φυσικά προϋπολογισμένο, για αποζημίωση λόγω απαλωτρίασης των οικονομικών τετραγώνων 177, 178 και 46 για εφαρμογή σχεδίου πόλης. Από τη συζήτηση την οποία έγινε, ο κύριος Αντιδήμαρχος μας είπε ότι αυτή είναι μια ιστορία που έρχεται από το 1982 και ότι μάλιστα μας είπε ότι δεν θα είναι μόνο 545.000 ευρώ, αλλά θα φτάσει κοντά τα 800.000. Με μια απλή διαίρεση, διαιρώντας τα 800.000 δια του προϋπολογισμού του Δήμου, του φετινού,
προκύπτει το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου, κύριε Δήμαρχε, στο 7% του προϋπολογισμού της Δήμης. Του προϋπολογισμού. Διότι αν πάμε σε αυτά που πραγματικά είναι ο Δήμος Τέμπη, είναι πολύ παραπάνω, έτσι. Ξεπερνά το 10%. Και αν είναι εκεί, ότι ένα κάρο, ας πούμε έτσι, κύριε Τζουγιάννη, να είναι Facebook, ιστορίες, δίκτυα, ενημερωτικά, μου φύσα να πέφτει πέρασε έτσι και στα γρήγορα. 800 χιλιάδικα. Πάμε σε μια συνεδρίαση. Βεβαίως είναι απόφαση. Ενώ το κατάπια, το κατάπια, να το πω και λαϊκά. Το κάναμε βλού. Όλοι μας. Και γιατί το λέω αυτό, Πρόεδρε, αυτή. Είναι απόφαση αμετάκλητη, όπως μας είπατε. Δεν το ρημάξουμε. Πώς θα πληρώσουμε. Αυτό το οποίο ζητάω εγώ, και είναι η ερώτηση, είναι το εξής. Πρώτο. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα μία έκθεση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, η οποία θα αναλύει το θέμα. Πότε ξεκίνησε, τι τη χειρίστηκαν, επί ποιων δημάρχων, ποιοι οι δικηγόροι, ποιες αποφάσεις παρθήκαν για το πώς αυτό το θέμα θα αναδιαστήματα, για να καταλήξουμε στην τεράστια επιτυχία μας, να χάσουμε όλες τις δίκες από ό,τι κατάλαβα, δεν πρέπει να κερδίσαμε δίκη. Έτσι, να χάσουμε από το 1982 τα πάντα και στο τέλος του 2015 να πληρώνει ο Δήμος 800 χιλιάδια. Θέλω μια έκπληση. Νομίζω ότι δικαιούνται και οι πολίτες των Πελησίων. Για τέτοιο θέσεις. Πραγματικά. Ένα. Αυτό το οποίο όμως επίσης ζητώ είναι το εξής. Με αφορμή το γεγονός αυτό, θα ήθελα παρακαλώ επίσης οι υπηρεσίες των Δήμων να κάνουν μια έκθεση σε ποιες άλλες περιπτώσεις ο Δήμος είναι εκτεθειμένος ένα διαλογό στα δικαστήρια δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για αυτό. Προσέξτε, ακούστε το δεύτερο που θα πω. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις, για ποιο χρήμα μιλάμε, για ποιο ποσό δηλαδή εκτιθέμεθα, το κάνει κάθε επιχείρηση αυτό, και αν έχουν γίνει ανάλογες προβλέψεις. Διότι εδώ προκύπτει, δεν υπήρχαν για πράγματα. Για να δούμε, εάν τέλειο ο Δήμος μας είναι εκτεθειμένος σε αγωγές. Τώρα, δεν μιλάμε για αυτές που μπορεί να έρθουν, τώρα, οι οποίες είναι τάξεως μεγέθους, δεν ξέρω πόσα, κάποια εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να σκεφτούμε, τι κάνουμε. Τουλάχιστον πρέπει να πάρουμε προβλέψεις, να μην φτιάξουμε το υπολογισμό στον αέρα. Αλλά να ξέρουμε και τι γίνεται, πώς πρέπει να ξαναδούμε το πράγμα. Πηγαίνουμε, βαδίζουμε σωστά ή βαδίζουμε κατευθείαν πάνω. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Είναι και ένα κάνει 45 χρόνια. Και απλήρωση, ακριβώς 45 χρόνια. Και είναι ένα ερώτημα γιατί δεν υπάρχει και διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας. Θα το πείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ευχαριστούμε πολύ. Ζητήσαμε κάτι να πείτε. Ισότητα των δύο φύλων, όπως γνωρίζετε, πολλοί φορείς με βάση την ενιαία κάρτα που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης υπογράφουν την κάρτα ισότητας των δύο φύλων. Θεωρώ ότι θα πρέπει και το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος μας, γιατί πραγματικά έχουμε μια δημοτική αρχή που σε μια εικοσαετία τώρα έχει σεβαστεί την ισότητα των δύο φύλων και η προηγούμενη διοίκηση και η τωρινή. Θεωρώ ότι έχει ευαισθησία σε αυτό το θέμα και νομίζω ότι μπορεί να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο να εμβαθύνουμε στην κάρτα, θα μας δώσει και άλλες προτεραιότητες και να τη βάλουμε σαν θέμα να το συζητήσουμε και να είναι ένα από τα θέματα του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης προκαλώ και όλους μας να υπογράψουμε την κάρτα ισότητας, ωφέλη θα δώσει στο Δήμο και θα μας βοηθήσει τώρα. Με αυτή τη σημαίνεια... Το βάζουμε προς συζήτηση σήμερα ή το βάζουμε στο επόμενο επόμενο. Όποτε θέλετε εσείς, αλλά λογικά είναι μια επιτροπή να ανατεθεί οι περισσότερες παρατάξεις και γυναίκες και άντρες της στελέχη τους μέσα και δημοτικούς συμβούλους έχουμε, μπορεί να γίνει μια μικρή ομάδα να ασχοληθεί, γιατί το θέμα δεν είναι έτσι απλό ότι υπογράφουμε μια κάρτα. Έχει και δεσμεύσεις που θα μας διευκολύνουν και στη λειτουργία του Δήμου μας, θα μειώσουν σε κάποιους τομείς και το λειτουργικό κόστος του Δήμου μας. Μπορεί λοιπόν να γίνει μια επιτροπή από έναν δύο δημοτικούς συμβούλους από κάθε παράταξη να ασχοληθεί με αυτό, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο όγκο, και να προχωρήσουμε μετά σε μια συζήτηση και το πώς υπογράφουμε τη χάρτα, γιατί συνοδεύεται και από άλλα πράγματα μαζί. Αν συμφωνείτε όλοι, μπορούμε να το δρομολογήσουμε και να κάνουμε και αυτή την επιτροπή σήμερα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα το κουβεντιάσουμε, έχει δουλίτσα.
Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφορά από κανέναν, έτσι δεν είναι. Ο κ. Δήμαρχος για τις απαντήσεις. Καλησπέρα σας. Σε επίπεδο νομικών υποθέσεων. Η υπόθεση Γκούναρ είναι μια υπόθεση των 750 με 800.000 ευρώ με τέλεια σύνδικες αποφάσεις που κλείσανε τον Ιούνιο του 2014 περίπου. Αλλά θα σας φέρουμε και το σύνολο των υποθέσεων για να έχετε μια πραγματική εικόνα τι γίνεται στο Δήμο μας και τι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Και βέβαια θα σας φέρω και την τεχνοοικονομική μελέτη για τη μελέτη απορροήσεων πριν. Είχαμε τέτοια ζητήσει ο κ. Τσούσιας και θα ενημερωνόταν στην επόμενη επιτροπή από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που μπορούσε να είναι για κάποιους λόγους. Για να συζητήσουμε μάλλον και κατηδίαν λίγο και για τις ποσότητες των υδάτων και για το κόστος το οποίο έχουμε συζητήσει με τον κύριο Διευθυντή. Θα σας τα δώσω και αύριο γιατί είναι όλα έτοιμα. Όσον αφορά στο συντριβάνι των άλλων πλησίων, κύριε συνάδελφε, ανάπλαση με ίδιους πόρους ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση γιατί έχει διάφορα προβλήματα τα οποία και εμείς τα ακούμε και πρέπει να προχωρήσουμε εν ώψη και της θερινής περιόδου και της μεγαλύτερης επισκεψιμότητας. Αναφέρεται για τη λεωφόρο Πεντέλης ότι είναι τσιμεντοποιημένη. Είναι τσιμεντοποιημένη. Έχει πει και ο κ. Βασπηλίου σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει ως μεμονωμένο θέμα η λεωφόρος Πεντέλης. Είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι παράλληλα με την κυκλοφοριακή μελέτη που είναι έτοιμη να βγει στον αέρα αυτή τη στιγμή για τον μισθό τη, θα αντιμετωπιστεί το θέμα της λεωφόρου Πεντέλης και νομίζω είναι και μια καλή αφορμή η μελέτη να αντιμετωπιστεί το θέμα της λεωφόρου Πεντέλης γιατί κάποιες πιθανές λύσεις ταυτόχρονα θα μπορούν τεχνικά να τεκμηριωθούν όσον αφορά σε βελτίωση της κατάστασης. Ξέρετε ή σας ενημερώνω ότι έχουμε κάνει μια συμφωνία με το πάρκινγκ της ΕΚΟ στην οδό Κύπρου και Πεντέλης, όπου για την πρώτη ώρα οποιοδήποτε επισκέπτης του πάρκινγκ, δημότης ή μη, πάει με απόδειξη από κατάστημα της πόλης, δεν πληρώνει τίμημα. Αν μπορούμε αυτό να το κοινωνήσουμε περισσότερο, γιατί θα είναι μια εξυπηρέτηση εφόσον ανταποκριθούν οι ευελιξίες και κυρίως στις ημέρες τις δύσκολες που είναι η Παρασκευή και το Σάββατο. Νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη που κανένα κόστος δεν έχει για το Δήμο. Ίσα-ίσα υπάρχει μια συνεργασία που μπορεί ενδεχομένως να ανακουφίσει σε ένα μέρος την κατάσταση. Η αισθητική αναβάθμιση του λεωφόρου Πεντέλης το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από την κατασκευή της, τις προσπάθειες τότε αν θα γίνει νησίδα όπως είναι σήμερα ή αν θα γίνει νησίδα με πράσινο στη μέση κλπ. Όσον αφορά τις γλάστρες και επισημίσει. Θα φτιαχτούν, μην ανησυχείτε. Είναι το λιγότερο μπροστά στην τσιμεντοποίηση εντός εισαγωγικών που έχει λεωφόρος Πεντέλης από κατασκευή της. Και όσον αφορά στο κορεσμό των καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφέροντος, εφόσον το σώμα θεωρεί ότι είναι σημαντικό, που είναι σημαντικό θέμα, θα πρέπει να πάρουμε μια καταστική, μια απόφαση, εφόσον κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, με συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων θα δίνονται άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος σε καταστήματα της λεωφόρου Πεντέλης και όχι μόνο ενδεχομένως. Και θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια όπως παραδείγματος χάρη αποστάσεις από το προηγούμενο ή ακόμα και θέσεις στάθμευσης. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το είχαμε αντιμετωπίσει την πρώτη φορά με ένα κατάστημα υγειονομικού που είχε ανοίξει επί θητείας σας στα βόρεια της λεωφόρου Πεντέλης. Και είμαστε στη διάθεσή σας και θα το φέρουμε μάλλον να το συζητήσουμε, να δούμε αν θέλουμε να καταλήξουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Για τα καπάκια στους δρόμους, τι γίνεται κύριε Δημητρίου για την αποκατάσταση των κρατήων να είναι στο ίδιο επίπεδο. Ναι, μπαίνει μια λαμαρίνα μία μέρα, κάνει θόρυβο. Όπου εντοπίζουμε πολύ θόρυβο, βάζουμε σφουγγαράκι και την επόμενη μέρα πηγαίνει, γιατί και εγώ έξω από το σπίτι μου όπως ακινητό. Μέχρι να σφίξει το τσιμέντο είμαι. Μπορεί και δύο μέρες και τρεις μέρες. Όσον αφορά, αγαπητοί συνάδελφοι, στο θέμα του τύπου, είχαμε πει ότι είναι ένα πιλωτικό μέτρο, πράγματι, και το οποίο πιλωτικό μέτρο θα είχε ζητήσει και η συνάδελφος, η κυρία Σεκλησμή, να έρθει σε διαβούλευση. Σας είπα λοιπόν ότι θα έρθει σε διαβούλευση. Η διαβούλευση λοιπόν, εάν είστε και εσείς έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εγώ έχω μιλήσει με διάφορα μέρη της περιοχής.
αρχή της ή της περιοχής ή επισκέπτες της περιοχής με κάποιους νεολαίους, εκκρεμεί να μιλήσω και με το φίλο μου τον κύριο Γουνάρη που με έχει καταγγείλει, όπως επίσης και με ενδεχομένως κάποια άλλα μέρη. Υπάρχει μελέτη και από τη δική μας την πλευρά, υπάρχουν προτάσεις και από άλλες δημοτικές παρατάξεις. Νομίζω ότι πλέον είναι έτοιμο τουλάχιστον με τα μέρη που έχουν μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει μια διαβούλευση. Είναι ο ίδιος Γουνάρης. Ο κύριος Γουνάρης. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να κάνουμε μια διαβούλευση για να αποτιμήσουμε το τι έγινε, τι συμβαίνει, τι συνέβαινε και αν θα συμβεί κάτι άλλο. Και προσδιορίζω χρονικά ότι αυτό μπορεί να γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή μπορεί να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Όσον αφορά και κύριε Βίγκο για τα στατικά, θα σας πει αναλυτικά και ο κύριος Κονοματίδης. Υπήρξε μια προσωπική καταρχάς επισήμανση στο διάδρομο κάποιου κατευθύνου. Πήγαν οι τεχνικές υπηρεσίες, οι μηχανικοί, κάνανε κάποιες διορθώσεις, συνεχίσαν οι γονείς του πρώτου δημοτικού σχολείου, κάνανε μια τεχνική έκθεση μέσω ενός ιδιώτη μηχανικού, πήγε ο Δήμος, έλεγξε, έχει γίνει έγγραφος στον ΟΣ για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε σοβαρά και όχι από πλευράς ότι όλα είναι καλά, είναι άκουσα. Προφανώς αν υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει στη ρίζα του να διορθωθεί, θα σας πει γύρω σε χρονοματίζεις περισσότερες λεπτομέρειες. Κύριε Ιωαννίδη, δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση από την περιφέρεια εδώ και πολύ καιρό λόγω έκτακτης οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ούτε τα 1.300, ούτε λιγότερο ποσό για το 2.50, ούτε κάποιες άλλες δεσμεύσεις που υπήρχαν από πλευράς περιφέρειας από αρχής της διάρκειας μας μέχρι σήμερα. Εκείνο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή κανονικά είναι η κατασκευή του 4ου παιδικού σταθμού. Για το αναψυχτήριο στην Παραερμάτη, κύριε Δημητρίου. Τι είχαμε πει. Θα προσφέρουμε να γίνει και εκεί διαγωνισμός. Υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται ώστε να διευκρινιστεί πλήρως το ΦΕΠ του 1995 που αναφέρει 10 τραπέζια. Το θέμα είναι να φέρει καρέκλες ή όχι. Μόνο αυτή είναι η διευκρίνηση που θα προσαρτηριστεί και θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για Δημοκρατία. Για κληροτικό διαγωνισμό. Τα χρήματα αυτά να ενταχθούν σαν τις υπόθεσεις και να πληρωθούν από το κράτος. Η ενημέρωση που έγινε, μάλλον ο φάκελος, ήρθε μετά, πρώτον. Δεύτερον, εκείνα τα ληξιπρόθεσμα τελικά δεν ήρθαν ποτέ σε εμάς, γιατί υπήρχε ήταν συνέχεια των αιτήσεων των παλαιών δημοτικών αρχών και από εσάς υπήρχε μια αίτηση που δεν θέλατε τότε ληξιπρόθεσμες και ο τότε υπουργός για να μας εντάξει στο σχέδιο των ληξιπρόθεσμων ήθελε άλλες διαδικασίες που εμείς δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε και έτσι δεν έγινε. Αλλά δεν το λέω με κακή διάθεση, έτσι, δηλαδή το λέω αντιπολιτευτικά, έτσι, για να συνεννοηθούμε. Αλλά η απέτηση του κυρίου Τζουτζούλα είναι του ενεφανής. Τώρα, λεφτά αυτά που θα παίρνουμε εμείς, θα τις υπόθεσες, θα πήραμε τις λιβά, θα τα τις υπόθεσες, δεν πήραμε άλλα. Αυτό λέω. Εκείνο το πρόγραμμα... Είπαμε λοιπόν τα μικρά που θα προειδοποιήσουμε μόνοι μας και δεν προειδοποιήσαμε. Την ελληνική την εντάξαμε και πληρώθηκε. Αυτό που είναι ένα μεγάλο κονδύλι, υπήρχε από τα σπίτια του. Μεταχθεί σαν τις πρόβλημα και από εκεί πέρα θα πρέπει το χρόνο. Γιατί, αλλά τουλάχιστον το έχουμε εντάξει. Θα σου είχαμε πει ότι υπάρχει υποθεσμία. Θα είχαμε πει νομίζω και στην συνεδρία του προϋπολογισμού. Όχι, δεν ήταν τότε, δεν είχε κουβεντιαστεί το θέμα γιατί δεν υπήρχε. Απλώς όπως σας λέω, ο
ότι γίνεται προς παραμίες να ενταχθεί κάπου αυτό το θέμα, να επιθεί αυτό το ποδήλι, έτσι δεν το συζητάζουν. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα του καλύτερου, κύριε Ματιά, παρόλο που το ΦΕΚ γράφει μέχρι 10 καθέφια της Παραμαρτίου περιοχής, η ομάδα κατοίκων που είχε προσφύγει για την χρήση του προηγούμενου αναψυκτηρίου έχει απόφαση δικαστηρίου που λέει ότι ο νομοθέτης δεν εννοεί τραπέζια με καθίσματα, αλλά τραπέζια μόνο για ορθίους. Και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τι ακριβώς λέει ο νομοθέτης. Έτσι λέει η απόφαση δικαστηρίου. Αν υπάρχει μόνο σε κάποια ερώτηση του κυρίου Ιωαννίδη, στην αρχική εισήγηση η οποία είχε εγκριθεί, περιέλαβε τον μαθηματικό τύπο ο οποίος εξορθολόγησε λίγο τον υπολογισμό όσον αφορά το επίσημο δηλωμένο εισόδημα. Έγιναν και δύο συναντήσεις μετά και επειδή υπήρχαν περιπτώσεις, επειδή εξετάσαμε διάφορα σενάρια για τα αποτελέσματα, έχει έρθει τροποποίηση, η οποία η εισήγησή της στάθηκε σήμερα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρασκευής, όπου επανέρχονται οι παραστήματα εισοδήματος, όπως είναι πολύ μικρότερα, έτσι ώστε να μην παρουσιάζονται σε γλώσεις, ξέρετε, 20.001 και 20.999. Οπότε είναι μία μονάδα για κάθε αφαιρείτε μία μονάδα για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος. Αυτό χοντρικά είναι το μοντέλο. Όσο αφορά το πρώτο δημοτικό, καλησπέρα και από μένα, το πρώτο δημοτικό σχολείο, πριν από το Πάσχα, η πράγματι διευθύντρια επικοινώνησε με τις τεχνικές υπηρεσίες για τις φορές στις κολόνες του υπόστεγου, οι οποίες ενδεχομένως να απειλούσαν και τη στατικότητα του κτηρίου. Στη συνέχεια έγινε γραπτός το αίτημα, έγινε αυτοψία από την υπηρεσία, την τεχνική υπηρεσία, αποκαταστάθηκαν πλήρως. Μας ήρθε και, η έκθεση τεχνική του μηχανικού του ιδιώτη. Οι υπηρεσίες μας επελήφθηκαν, αποκαταστάθηκαν οι ζημιές και την προηγούμενη εβδομάδα εδόθηκε η γραπτή απάντηση όσο αφορά στο κομμάτι αυτό τη στατικότητα και την πλήρη αποκατάσταση που αφορά τις κολόνες. Η απάντηση δόθηκε και στο Σύλλογο. Νομίζω δώσαμε 5 ή 6 απαντήσεις που μας δώσαν και στο μηχανικό. Αν θέλετε την απαντητική επιστολή, είναι στη διάθεσή σας, κύριε Βίκο. Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουν γίνει εργασίες, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία και μας πιστοποιεί και η δική μας υπηρεσία ότι είναι ασφαλές. Εμείς λέμε το εξής, επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα έλεγχο από τον ΟΣΚ για όλα τα σχολεία μας, για τα παλιά σχολεία μας. Να έρθει η αρμόδια υπηρεσία, το ζητήσαμε, να κάνει έναν έλεγχο γενικά στατικότητας, ότι είναι ασφαλή τα σχολεία μας. Αυτό αφορά όλα τα σχολεία. Και έχει να κάνει με τον ΟΣΚ ως αρμόδια υπηρεσία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο θέμα, καλέξει και το πρωτοδημοτικό, γιατί είναι πολύ παλιά σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, εμένα οι υπηρεσίες μου και ο διευθυντής μου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στο υπόγειο υπήρξαν κάποιες εργασίες κατά το παρελθόν που τις διευθέτησε το ίδιο η διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με τον ΟΣΚ. Εκεί θα μπορεί να μην είναι με τον ΟΣΚ. Με επιτρέπετε, ναι, ναι. Μου συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν γίνει εγγραφική συνεργασία. Για παρασκευή, φανταστικά. Κυρία Σύμβουλο, φέρτε το μικρόφωνο.
στο διάλογο. Και να κάνω πιο συγκεκριμένα ότι αφορούν τα υποστηλώματα του ισογείου του παλαιού κτηρίου, τα οποία στηρίζουν τον εξωτερικό διάδρομο προς νότον. Είχε γίνει λοιπόν, το συνεργείο αυτοπιστασίας πήγε κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, τότε που το σχολείο ήταν κλειστό, 6, 7 και 8. Σύμφωνα βέβαια με τις υποδείξεις του μηχανικού. Και όπως αναφέρει και ρητά η τεχνική έκθεση της υπευθύνου πολιτικού μηχανικού του Δήμου. Έκαναν τις ενδεδειγμένες έτσι εργασίες, επειδή και στο μεταξύ στη διάρκεια αυτού διαπίστωσαν ότι υπήρχαν προβλήματα στην οροφή του υπογείου από διαρροή υδάτων. Στο παρελθόν είχαν γίνει υδραυλικές εργασίες και είχαν καλέσει ιδιώτη υδραυλικό ερήμου της ενημέρωσης τεχνικής υπηρεσίας και φυσικό ήταν εκεί παρουσιάστηκαν διάφορες κακοτεχνίες και λήψεις. Αυτές δημιούργησαν και το όλο πρόβλημα. Γι' αυτό περίμεναν και τον ανάδοχο της συντήρησης των σχολικών κτηρίων, ο οποίος τελικά υπέγραψε και έτσι μετά την υπογραφή του αναδόχου πήγαν και έκαναν και αυτοπιστασία μαζί με τον ανάδοχο. Και θα ακολουθήσουν και εργασίες κατά τη διάρκεια των καλοκαιρικών διακοπών. Υπάρχει η ειδική έκθεση, η οποία αναφέρει εδώ ότι συγκεκριμένα δεν επηρεάζει τη φέρουσα ικανότητα της ανοδομής από τεχνικούς όρους, όπως μέχρι εκείνο το διάστημα για να είναι απόλυτα σίγουρη για την στερεότητα και την καταλληλότητα του κτηρίου, γιατί όπως καταλαβαίνετε φιλοξενεί παιδιά και διδακτικό προσωπικό μέσα, είναι πρόσθετο το άγχος, ζητούμε και την επιβεβαίωση και του ΟΣΚ και μετά την αποκατάσταση. Βεβαίως, κύριε Βίτα, θα σας πω να το αφήσουμε. Έχει σταλεί και στην Ένωση. Επίσης, επιπροσθέτως ήθελα να πω το εξής. Ο κ. Πισημίσης έβαλε ένα θέμα κορεσμού με των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λεωφόρο Πεντέλης. Το έχουμε συζητήσει σε πρώτη φάση και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έτσι, και είπαμε θα πρέπει να το συζητήσουμε πλέον σοβαρά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βάλουμε τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα πρέπει να αντιδοτούμε πλέον τουλάχιστον όσον αφορά τη Λεωφόρο Πεντέλης. Λοιπόν, εκεί λοιπόν νομίζω εγώ, αγαπητοί Γιάννη, θα πρέπει να κάνουμε μια εισήγηση ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να τη φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πούμε ότι εμείς προτείνουμε αυτό και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ο κ. Ιωνίδης ξέρει ότι ενδεχομένως να υπάρχουν παρενέργειες όσον αφορά κάποια θέματα τέτοιου είδους, με την έννοια, όταν εννοώ παρενέργειες, ότι ο νόμος προβλέπει καταστήματα, είναι γενικής κατοικίας, εν πάση περιπτώσει όμως εξαρτάται από εμάς το τι αποφάσεις θα πάρουμε και τι όρους θα βάλουμε. Δεν έχω πω τίποτα άλλο. Ορίστε, κύριε Ψηφί, ζητήσατε μια διευκρίνηση. Πάνω σε αυτό που λέει ο κύριος. Αν δεν μου είπατε πριν μια ερώτηση. Δύο πράγματα επέτυχε η ευκαιρία όμως. Νομίζω ότι ο νόμος για τις άδειες υγειονομικού διαδρόμου για τις προεπίσεις αντιπαλλήλων στην οποία βάζει μια ερώτηση άδειες. Ένα από τα βασικά κριτήρια που βλέπετε εκεί, με λεπτό τρόπο μάλιστα, είναι να μην θίγεται η ενθαρρυντική της πόλης. Από τη στιγμή που εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο θεωρούμε και σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατ' επέκταση, θεωρούμε ότι θίγεται η γενικότερη λειτουργία της πόλης από την ανεξέλεγκτη αδειοδότηση καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος και της Λεωφόρου Πεντέλης, νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να πάρουμε μια απόφαση η οποία θα περιορίζει, θα βάζει ένα τέλος στην έκδοση τέτοιων αδειών. Αν με επιτρέπετε, και λίγο περισσότερη μελέτη, διότι όταν γνωρίζουμε τα πολεοδομικά κέντρα και γενικές κατοικίες, κύριε, αφήστε την αμυντική κατοικία. Η γενική κατοικία και η πολεοδομικό κέντρο γνωρίζουν μέσα από τα κέντρα από πολεοδομικά σταθερότητα, τα οποία ως μελέτη της εποχής, της στιγμής και της, όπως για το Βουκουσού παραδείγματος χάρη και τις τάσεις που έχει μελετήσει, τυπικά εκτιμά ότι και να γεμίσει δεν δημιουργείται πρόβλημα. Γι' αυτό θέλει μια επιμέρους προσοχή, ενδεχομένως συγκεκριμενοποιώντας τις οπλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από συγκεκριμένες κρίσεις σε σχέση με τις αποστάσεις. Συμφωνώ. Απλώς δεν απαντήθηκε το σύμφωνο για τα παρόν, γιατί ρε στην περιοχή ακόμα, πότε θα ρωτήσω. Θα κατέβω. Προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε σε...
να προχωρήσουμε, αν με επιτρέπετε, στο ψήφισμα το οποίο σας έχει μοιραστεί. Με δύο ψήφισμα. Εγώ ένα. Εγώ θα έλεγα. Ένα. Εγώ θα σου λέει, ναι, ναι. Στο δεύτερο που είναι. Εγώ εδώ. Υπάρχει ένα έχει μοιραστεί κύριε Παπαδίδη. Όχι, δεν έχω. Θα το κουλιάσει, είναι πολύ αναγνώστη. Άρα, εν πάση περιπτώσει, νομίζω η ουσία είναι η ίδια. Υπάρχει η κύριε Παπαδίδη, έχει διαφορέ από το προηγούμενο. Είναι πολύ διαφορέ. Είναι πολύ διαφορέ. Πολύ ψηφίσμα. Πού είναι η διαφορά? Είναι ένα ψήφισμα για την ημέρα μνήμης. Γιατί σας λέει για το δικό σας τώρα, για το άλλο ψήφισμα. Δεν έχει διαφορά. Κύριε Παπαδομαντίδη, κύριε Παπαδομαντίδη, διαβάστε το ψήφισμα. Το δικό σας έχει μοιράσει. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βηλισσίων, με αφορμή την τραγική επέτειο της 19ης Μαΐου, στηρίζει το δίκαιο αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, που οργανώθηκε και εκτελέστηκε από το τουρκικό κράτος στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, με αποτέλεσμα την εκδίωξη με σφαγές και εξαντραποδισμούς από τις προγονικές τους εστίες. Τα γεγονότα της περίοδου εκείνης οδήγησαν στον αφανισμό του ελληνισμού του Πόντου μετά από υπερχιλιετή λαμπρή παρουσία και δημιουργία στους ιστορικούς εκείνους τόπους. Η επιδοκόμενη προσέγγιση του ελληνικού και τουρκικού λαού δεν μπορεί παρά να βασιστεί στην αναγνώριση από τη σημερινή επίσημη Τουρκία αυτών των τραγικών ιστορικών γεγονότων ως στοιχειώδης πράξη αυτοκριτικής που θα βοηθήσει στη θεμελίωση της ειρήνης και της καλής γειτονίας. Κύριε Πρόεδρε, ζητούμε να διαβαστεί και το δικό μας ψήφισμα. Απευθύνεται καταρχάς και στην κοινωνική πρεσβεία. Αυτό θα εδώ έχει να κάνει με απόφαση δική μας το ψήφισμα. Με στο ψήφισμα πρέπει να είναι το Συμβούλιο και το διέχουμε και αποφέρεται στην κοινωνική πρεσβεία. Είναι σωστό. Και λέμε, τη 19η Μαΐου είναι η μέρα κίνησης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι μαζικές σφαγές εκτοπισμοί των Ελλήνων από τις πανάρχες εστίες τους, τα βασανιστήρια, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα περίφημα μελέτα μπουρού και οι εξαναγκαστικοί συλλαμισμοί στους οποίους προέβησαν οι εθνικιστές νεότουρκοι κατά την περίοδο 1914-1923 αποτελούν ιστορικά ένα από τα πιο στιγνά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που βεβαίως συνιστά γενοκτονία. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, το τουρκικό κράτος αρνείται να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όπως αναφέρει όμως και η Διεθνής Ένωση Μελετών Γενοκτονιών, η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοίνως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας που εξασφαλίζει την ατιμορρουσία για τους δράστες και ευαπόδεικτα προτιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές γενοκτονίες. Για το λόγο αυτό και προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης των θυμάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Βηλισσίων ζητάει όχι μόνο την άμεση αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και την επίσημη συγγνώμη τουρκικού κράτους. Έχει γίνει ενδιάμεσα μια προσθήκη από αυτό που μοιράστηκε. Το πρόφωνα, κατά δύο να κάνουμε μια σύνθεση. Το μόνο σημείο που μπαίνει μέσα είναι ότι στηρίζουμε τη σχολιακή και την πολιτική ομοσπονδία. Αυτό κατάλαβα. Νομίζω ότι πρέπει να φαίνεται. Και ζητούμε από τον κράτος όχι μόνο αναγνώριση, αλλά την επίσημη συμφωνία. Ωραία, καμία δίκηση. Το ίδιο είναι ένα λόγο, πιο ίδια τώρα. Άρα, δεν υπάρχει τέτοιο. Παρόλο που είναι σημεία. Κατά πλειοψηφία. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Έχει ξανασυζητηθεί το ζήτημα.
και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει ξανά την λίστα. Έτσι, δεν καταλαβαίνω τώρα τα δύο ψηφίσματα αυτά. Ένα, γιατί το ένα έχει δυνατικά. Εδώ μπαίνουν ζητήματα εθνικιστικά, περί εθνικιστές νεότουρκοι. Εδώ είναι ζητήματα πολέμου. Οι πόλεμοι δεν γίνονται από τους λαούς. Οι λαοί σφάζονται σε αυτούς τους πολέμους. Είναι υπεριαλιστικοί πόλεμοι. Δεν μπορεί έτσι αβασάνιστα να... Νομίζω ότι η προσέγγιση του κύριου Χοντροματίου είναι πιο προσέγγιση. Σε αυτό το ζητήμα. Αλλά από τον λόγο. Ναι, δεν υπήρξε πόλεμο σε το γεγονό. Απλά για την έξαρση δεν λέω ότι παραφέρει. Συγγνώμη, δεν λεπτά. Η άνθρωπη των Νεοτούρκων υπό τον Κεμάλ Ατατούρκ είναι αναγνωρισμένο στην διεθνή ιστορική βιβλιογραφία ακριβώ με αυτό το τίτλο. Πού είναι το πρόβλημα. Και ήταν εθνικό, καθαρά εθνικιστικό κίνημα. Εάν συνεχίσει η συντελεστή γενοκτονία, αυτό το χαρακτηρισμό δίνει ο καθένα τα κινήματα. Μισό λεπτό, κύριε Σιμώνα. Όχι, είναι διεθνώ αναγνωρισμένο αυτό. Και την ιστορική βιογραφία και την παντού. Ότι ήταν το κίνημα των Νεοτούρκων. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η θέση που ανέφερε ο κύριο Βίλτο είναι η επίσημη θέση του εθνικού κράτου. Ότι τότε υπήρξε πόλεμο και ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν θύματα πολέμου. Αντιθέτω, η Βουλή των Ελλήνων και η πάγια θέση τη ελληνική κυβέρνηση ήταν ότι τότε δεν υπήρχε πόλεμο. Και ότι γίνανε μαζικές σφαγές, εξοντώσεις πληθυσμών και εκτοπίσεις και εξηλεμισμοί και όλα τα υπόλοιπα σε μια περίοδο που δεν ήταν περίοδο. Άρα, να, κύριε Βίτο, και άρα συντελέστηκε η γενοκτονία. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, συμφωνώ με το. Εκεί τώρα είναι που σύρει, κύριε Βίτο. Όχι, μισό λεπτό, δεν τελείωσε. Ο κύριο Βίτο, από ό,τι κατάλαβα, συμφωνεί με το ψήφισμα του κύριου Παπαδίου. Προτείνω λοιπόν να πούμε και τα δύο ψηφίσματα. Μπορώ να το ξέρω εσύ, πώ θα γίνει. Μια κύριε, μια ψέφια στο κέντρο για να σταθεί. Επιθετικό του κύριου Πισινίση, ενώ του κύριου Χοντροματίδη το ψήφισμα μιλάει και για την ειρήνη. Ωραία, ξεκίνησε να γίνει συνεχώς της οπορίας με παραδείς του κοιμάτου, να καταδεχθεί. Μια παρέμβαση. Αφού το έχεις και τώρα, ναι. Σας έχω δύο. Δεν είχα σκάπα πέσει, ρίξους. Ορίστε, κύριε Δημητέρ. Νομίζω ότι όποιο ψήφισμα και να καταθέσουμε θα πρέπει να αναφέρεται και στις εκφράσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι αναγνωρίζει την γενοκτονία των Κοντίων. Δεν είναι θέμα αν το αναγνωρίζουμε εμείς, το αναγνωρίζουμε και διεθνώς. Τον αγωνία πρέπει να αναγνωρίσει πολλές πολιτικές δικαιολογίες που δεν είναι διεθνώς. Δεν αποφύγουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το έχει αναγνωρίσει. Και το αναγνωρίζει ένα κοινό. Στο διεθνικό κοινοβούλιο είναι το Μελλήνια. Και θα πρέπει να το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να αναγνωρίσει την κοινοβούλιο. Βλέπω ότι πήρε άλλους δρόμους η συζήτηση και ίσως για όσους δεν έχουν μελετήσει σε βάθος την ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και την ιστορία την πολεμική της Ευρώπης και του νεότερου ελληνισμού, είναι μακράν της πραγματικότητας. Αν θέλουμε να γνωρίζουμε τι έγινε εκείνη την περίοδο, έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία και έχουν τεκμηριωθεί παγκοσμίως. Όπως ξέρετε τότε, οι Τσέκες και οι Κούδροι και οι λαοί τους ήταν πραγματικά βάρβαροι και σε ποσοστό 90% τους σφάζανε μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα. Και τότε στο Πόντο, αν δεν υπήρχε ένα νέο παιδί 23 ετών του Τσαούς Αναστάς να κάνει μια οργανωμένη άμυνα, δεν θα υπήρχε ούτε ένας πόντιος. Υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο, το γνωρίζουν οι κουβιακές οργανώσεις, στην γεωλεξία. Σήμερα υπάρχουν κρυφοπόντι γύρω στους 600.000, το γνωρίζετε κύριε Χοντροματίδη, με αποτέλεσμα πραγματικά να σωθεί μέσα στο ίδιο το τυπικό κάτω από τον μεγάλο κόσμο. Υπάρχει μια τάση στους ορισμένους Έλληνες να ξεχνάμε την ιστορία και να κάνουμε τους καλούς. Να κάνουμε τους καλούς απέναντι εγκληματιών. Ακόμα και σήμερα η Τουρκία πέρασε το λαό της Τουρκίας σε ένα ποσοστό, όπως θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως είναι οι Αλεβίτες, 12 εκατομμύρια περίπου Τούρκοι, που είναι φιλικά διακείμενοι με την Ελλάδα και με την Ευρώπη, δεν μιλάμε για αυτούς. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κομμάτι του τουρκικού πληθυσμού, το λόγο που λέτε είναι αφιονισμένο. Που είναι αφιονισμένο και έτοιμο πραγματικά να εισβάλλει, όχι μόνο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Ξεκαθαρίζω ότι τάχα ευαισθησίες
ότι ο τουρκικός επεκτατισμός και η θηριωδία που υπήρξε τη δεκαετία του 1920 δεν είναι όπως ακριβώς τίθεται, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και η Τουρκία να καταλάβει, ας είμαστε αδύναμοι, ας είναι αφύλακτα τα σύνορα, και ότι στην φυλάρα περάβουν 1.000 στρατιώτες αντί για 100.000 στρατιώτες. Αυτά τα ξέρετε. Μπορεί η Τουρκία να μπει μέσα σε 8 ώρες και η Βουλγαρία σε 16 ώρες. Και κοροϊδευόμαστε. Τώρα τα ψηφίσματα δεν ξέρω τα μυστικά. Συγγνώμη Κώστα, σύμμαχοι είμαστε. Σε τι μας κάνουμε, στο ΝΑΤΟ, για να ενταχθούμε. Εγώ κρίνω λοιπόν ότι από την πρώτη μέρα ο Κοντοματίδης. Ο κ. Κοντοματίδης μιλάει για το δικό του μέσα για ασφαλείας. Γιατί μας φοβίζουν να καταλάβει η τουρκική κυβέρνηση ότι επιτέλους ξεκάθαρα είμαστε εναντίον αυτή τη πολιτική που συνεχίζει να την έχει και σήμερα. Δεν μπορεί να κάνει ασφαλείας. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να είναι ένα πρεσβεία. Όχι, δεν είναι κανένα πρεσβεία. Όχι, δεν είναι κανένα πρεσβεία. Εγώ θεωρώ ότι δεν ακούγεται. Ακούστε, επειδή τα λέγαμε όμω τα πρακτικά, σα πληροφορώ ότι δεν ακούγεται κανένα. Αυτή είναι τα πρακτικά, το ένα πάνω στον άλλο δεν θα πέρασε τίποτα. Και μετά θα έχει πρόβλημα να λέτε ότι εγώ έκανα μια τοποθέτηση η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Μιλάει ο κάθε ένας στο μικρόφωνο χωρίς να γνωρίζει ότι μπροστά του υπάρχει μικρόφωνο και δεν καταλάβει τίποτα. Όποιος θέλει να ζητήσει τον λόγο. Για να πρακτικά όπως είπε ο κ. Περδικάς. Συνεπώς θα προχωρήσουμε και στα ραδιό της πίπαδα και πραγματικά δείτε όπως είναι. Χωρίς την κύριε Βασκόπουλε. Δεν γνωρίζω να μάτια να αν δεν το αποσύρετε, προτείνω και αν προτείνει να ψηφιστεί κύριε Κουνομαδίδη, να υπάρξει μια σύνθεση που να καλύπτει όλους μα στην ουσία συμφωνούμε όλοι. Δεν θα μην πούμε το Α ή το Β, μια σύνθεση και να το καταθέσουμε. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το συμβούλιο τι είπατε. Στο να κάνουμε σύνθεση απόψε. Στο να κάνουμε σύνθεση απόψε. Εντάξει, άμα υπάρχει οξύτητα, θα είναι εργασία σε αυτό. Ποιος θα αναλύει τι δίνωσε να αποσύρει. Εγώ από το σώμα το αναβιώσουμε. Να σας πω γιατί. Να σας πω γιατί. Γιατί το λάθος. Γιατί να σας πω ότι το λάθος δεν είναι να πάει και... Τώρα αυτό αποσύρει. Εάν πρόκειται να πάρουμε ομόφωνο σύστημα, δεν θα γίνει να το πάρουμε. Να εγώ. Να μην γίνει εδώ. Και κύριος Λέμερ, θα είναι και ο κύριος Λέμερ, θα είναι και ο κύριος Λέμερ, θα είναι και ο κύριος Λέμερ, θα δεν θα συμφωνήσουν με το ψήφισμα του κυρίου Πισινής και της. Δεν θα συμφωνήσουν δύο σύμβουλοι. Στο άλλο είμαστε ομόφωνοι. Απλά γιατί δεν έχουν πει επιθετικές. Αυτό είναι όλο. Τους Ασσυρίους και τους Αρμενίους. Και επειδή είναι και θέμα στρατηγικής αυτό, αναδεικνύει για να μπορέσει να περάσει καλύτερα διεθνώς η αναγνώριση των ποντιών, γιατί πιστεύουμε ότι πρώτα θα έρθει διεθνώς η αναγνώριση, που σιγά σιγά όπως το είπε και ο γιατρός, ο κύριος Δημητρέλος, λοιπόν, χρειαζόμαστε μία διεθνή αναγνώριση. Ξεκίνησε με πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, με το Εθνικό Κοινοβούλιο της, της Σουηδίας και μάλιστα με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα βουλευτή, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, με μία ψήφο διαφορά μιας Κούρδου βουλευτήνας στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, πολιτεία της Αυστραλίας και προσεχώς στην Αυστρία θα ψηφιστεί. Και επεκτείνεται σιγά σιγά η διεθνής αναγνώριση. Για τους Αρμένιους υπάρχουν περισσότερες χώρες.
αλλά έχουν συντεργηθεί σε αρκετές χώρες πλέον και η χειροκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των Ασσύριων. Αυτή είναι η διάσταση. Και ο κ. Πισημής έβαλε σωστά μια διάσταση. Εγώ μιλάω για τον ποντιακό νησμό. Υπάρχει ένα άλλο ψήφισμα από την Ομοσπονδία που δεν το έβαλα καν, που πιάνει πτυχές. Λοιπόν, θεωρώ ειλικρινά ότι δεν πρέπει να διαφωνήσουμε και μόνο με αυτό το σκεπτικό, όσο και οξύτητα υπάρχει στο δικό σας έγγραφο όπως επισημάνθηκε, γι' αυτό έλθα το αποσύρω. Αλλά πάλι δεν θα έχουμε μια ομόφωνη απόφαση. Αυτό είναι. Και δεν είναι σωστό να μην βάλουμε. Καλύτερα να αποσύρουμε τελείως παρά να υπάρχουν διαφωνίες στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα εθνικό θέμα. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν θα κάνουμε καλό δηλαδή. Όχι, όχι, δεν θα την δουλειά. Έχουμε καθίσει πάρα πολύ. Με το ψήφισμα έχουμε πάρα πολλά θέματα. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το ψήφισμα που γίνεται τώρα, είπα, πώς το λένε, να υπερψηφιστεί όμως ομόφωνα την ομοφωνία. Ναι, δεν το δέχομαι, γι' αυτό σας λέω. Ψήφισμα του κυρίου Πολωματίδη, η κυρία Χατζάρα. Η κυρία Χατζάρα, ένα λεπτό κύριε. Τι είναι η κυρία και κάνει πίσω. Μην το χαλάτε. Ένα ψήφισμα τελειώνει η ιστορία. Και στο καταψηφίσιο πες με τόσο μιλό. Ωραία. Εντάξει, κύριε Νομαντή, αποσύρεσαι στο Νομαντή. Και προχωράμε στο άλλο. Κυρία Χατζάρα. Όμορφο. Όχι. Όμορφο. Δεν θα είναι όμορφο. Εγώ πάνω το ψήφισμα. Τόσο είναι ο προβληματισμός σας, κύριε Κύριε. Αφήστε κύριε να περάσετε σε ιστορία. Μην με κάνετε έτσι εδώ πάνω. Σας παρακαλώ. Δεν κάνω διάλογο μαζί σας. Παρακαλώ. Κυρία Χατζάρα. Κάτε λίγο. Είμαστε σε εκφοβορία, γιατί δεν βρίσκεται. Ο κ. Σωτοματήρης. Ναι, ναι. Αφήστε την υποκρισία. Ο κ. Μαυραδάνης. Το ψήφισμα που έχει καταδεθεί από το λεκτήριο της Συνήθειας. Ακούστε, είναι μία εκφοβορία. Παρετήθηκε, είπαμε ο κ. Δεν την ξέρετε να μιλάτε. Έχουμε ένα. Δεν πειράζει, πείτε μάλλον. Είναι ο Πολίτης. Όχι, όχι, παιδιά. Ο κ. Πολίτης. Όχι. 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 Η κυρία Μάρα. Ναι. Εγώ όχι. Ο κύριος Περδικάρης. Δεν ξέρω τι είναι. Όχι. Κύριος Εγκορφόπουλος. Όχι. Κυρία Κυρίτση. Κυρία, ο κύριος Φικίλης. Όχι. Κύριος Μαφιάδης. Όχι. Κυρία Παρασκευοπούλου. Θερμή παράκληση, θερμή παράκληση, να διακόψω, θερμή παράκληση. Θερμή παράκληση, γίνεται μια σοβαρή η παρεξήγηση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να μην πάρει ψήφισμα. Είχα προσεχθούν και τα δύο, ακούστηκαν οι απόψεις, συμφωνούμε, συμβλήνουμε, δεν είναι δυνατόν να συμβιαστώ το κατηγορία. Δεν έχει προσπούμενο, είπε και εδώ τα ποινίου. Αλλά εγώ τα θες δείξατε μου στην υπάρξη. Είπε πολύ σωστά και εδώ τα ποινίου. Ότι εσείς που είσαστε και πιο ενδιαφερόμενοι. Ότι δείξατε και τότε και το αντιανεσύρθη. Και εδώ τώρα, γιατί δεν θέλω να γίνει σημείο και παρά το ίδιο να πες τώρα. Αν δεν είναι δυνατό. Ναι, αυτό το
είπαμε και στο προηγούμενο συμβούλιο να συναντηθούν ο κύριος Κολωνατίδης με τον κύριο Πεσημίση. Δεν συναντήθηκα, δεν κρίνω για ποιο λόγο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ωραία εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου για ένα τόσο σημαντικό ιστορικό θέμα. Ελληνικότατο θέμα. Ελληνικό θέμα. Και ήσασταν και στην εκδήλωση χθες και περιγράφτηκαν και μια σειρά γεγονότα για άλλη μια φορά. Να υπάρξει τέτοιου είδους αντιπαράθεση για ένα ψήφισμα το οποίο πρέπει να βγουν οποιαδήποτε μορφής εθνικιστικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηρισμοί, να πάμε στο κλίμα ή στο μοτίβο ακριβώς που εκφράζει την Ομοσπονδία των Ποντίων και με κάποιες τροποποιήσεις εκφράζεται μέσα από το ψήφισμα που κατέθεσε ο κύριος Δωρωματίδης, διότι θα είναι θλιβερή εικόνα ακόμα και να φύγει ένα ψήφισμα από εδώ το οποίο θα έχει μια ακόμα και ωριακή πλειοψηφία. Νομίζω ότι η ουσία του ψηφίσματος σήμερα είναι να δώσουμε το μήνυμά μας, την αγωνία μας και την προσπάθειά μας στην αναγνώριση της ημέρας μας. Ως εκ τούτου θα πρέπει το ψήφισμα του κ. Κολωνατίδη να τεθεί στο σώμα. Λοιπόν, για το ψήφισμα... Αυτό που λέτε έχετε άδικο, διότι ο κύριος Βίκος, ακούστε με, απευθύνεστε εδώ, ενώ είπαμε ότι ο κύριος Βίκος και ο κύριος Σημειάς ψηφίσουν στο κύριο Δωματή. Και για να πάρει ο λόγο να γιατί ξεκινήσατε αυτό τη διαδικασία εσείς. Ξεκινήσατε τη διαδικασία αυτή εσείς. Ο κύριος Ηλίας, ο κύριος Εμμήνης, ο κύριος Εμμήνης, ο κύριος Εμμήνης, ο κύριος Εμμήνης, Είναι σημείο, κάθε διαφορετικά πρέπει να μετά. Για να μετά. Για να μετά.
Thank you.
κάτσε και κύριε πολίτη, γιατί δεν θα τα ψηφίσατε. Τι? Γιατί δεν θα τα ψηφίσατε. Γιατί θα τα ψηφίσα. Γιατί δεν μ' άρεσε η έκφραση μου. Πολύ ωραία. Ποια έκφραση σας. Τι? Ποια έκφραση σας. Θα το διαβάσω. Να τώρα να το δω μπροστά μας το διαβάσω. Δεν έχω συμβουλή. Δεν έχω άποψη. Δεν έχω κύριε. Πώς σας λέω. Εσείς θα το εξηγήσετε. Μπορείτε να εξηγήσετε. Εξηγήστε. Τι σας εδώ! Είμαι ενόπλα, γιατί έχω κάτι που να συγκρίνεις με την διαδικασία. Όχι, όχι, αυτό είναι διαδικασία. Αυτό το αρχίσα από παλιό να βρείτε το μάλλον. Παρότι διαφωνώ κάθετα με την ιδεολογική θέση η οποία κατατέθηκε από τους εκπροσώπους εδώ της παράδειγμα της λαϊκής κλήρωσης και από τον κύριο Ορέστη για λόγους ομοφωνίας του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς αποσύρουμε το ψήφισμα μας. Απλώς προστίθεται στο ψήφισμα κατάσταση ο κύριος Χατροπατήτης δύο φράσεις, τις οποίες θα διάσεις. Ορέστη κύριε Χατροπατήτη, για να αφήσω. Ξαναδιαβάσω μόνο την τελευταία παράγραφη. Η επιδιωκόμενη προσέγγιση του ελληνικού και του τουρκικού λαού δεν μπορεί παρά να βασιστεί στην αναγνώριση και την επίσημη συγγνώμη από το τουρκικό κράτος για τα τραγικά ιστορικά γεγονότα ως το γιώδης πράξη αυτοκριτικής που θα βοηθήσει στη θεμελίωση της ειρήνης και της καλής γειτονίας. Να βάλουμε γιατί είχε προτεθέσει. Ναι, 23 Ιουλίου. Για εμάς που καταγωγή την κρασία. Την παραγωγή. Ομόφωνα, ομόφωνα, ομόφωνα. Για τα πρακτικά, πως ήρθε η κυρία Κολού. Λοιπόν, το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, Επιτροπή Δημοτικού Συμβουλίου, για ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων. Από τρία άτομα θα αποτελείται οριστερή. Είναι αυτό που ανέφερε, που είπε η κυρία Σαγκεσλή, ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να ορίσουμε σήμερα μια τριμελή επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο δράσης, θα μας φέρει ουσιαστικά μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορείτε να αναπτύξετε κάτι επιπλέον, αν χρειάζεται, κυρία συνάδελφε. Δηλαδή, αυτό που είπα, δηλαδή για να έρθει έτοιμο η κυρία Χρυσοπούλου, η επιτροπή μπορεί να είναι όσες παρατάξεις αν θέλει του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνω την κυρία Παρασκευοπούλου από πλευράς ποιος ψηφούς. Αν θέλετε. Είναι επίσημη πρόταση, αυτή είναι επίσημη. Άρα λοιπόν η κυρία Παρασκευοπούλου, η κυρία Σαγκισλή, η κυρία Χρυσοπούλου, σε σύνδεση με την επιτροπή, αν θέλουν και άλλοι συνάδελφοι από τις παραθέσεις, μπορούν να προτείνουν. Προχωράμε στο πρώτο θέμα την ερήφια διάταξη. Από την έννοια τα εκτέλεση προεδρολογίου για μίλησουν. Γάμα τριμήνου του 2014. Κύριε Βίτο, εγώ φοράμε τη διόρθωση που κάνανε σύνδεσμα του κυρίου Χονδροματίδη πήγε δύο παράγραφος. Το έχετε, δώστε μου σας παρακαλώ. Στο ψήφισμα που ανέφερε, που διάβασε νωρίτερα ο κύριος Χονδροματίδης, στην τελευταία παράγραφο έγιναν δύο αλλαγές. Η ιδιοκόμενη προσέγγιση του ελληνικού και τουρκικού λαού δεν μπορεί παρά να βασιστεί στην αναγνώριση και την επίσημη συγγνώμη από το τουρκικό κράτος για τα τραγικά ιστορικά γεγονότα ως στοιχειώδης πράξη αυτοκριτικής που θα βοηθήσει στη θεμελίωση της ειρήνης και της καλής γειτονίας. Αυτό, με αυτή την παρατήρηση, με αυτή τη συμπλήρωση, το ψήφισμα έχει πάει μέχρι τώρα ομόφωνα, αν συμφωνείτε και εσείς συνομοσίες. Εμείς κάναμε μια παρέμβαση. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Όπως και σήμερα έτσι και τότε, στοιχήθηκαν λαοί πίσω από μέρες σημείες, υπεριαριστική πόλεμη. Ως επί τούτο υπήρξαν θύματα βεβαίως ένθελ και ένθελ και μια τέτοια προσέγγιση για μας σημαίνει ότι οι λαοί θα πρέπει να εκαταστήλουνται τα συμφέροντά τους, οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν απολύτως τίποτα,
οι αστικές τάξεις της περιόδου εκείνη, όπως και σήμερα για ενεργειακούς και πολιτικούς λόγους, σφαγιάζονται οι λαοί. Οι λαοί δεν πρέπει να μπαίνουν κάτω από ξένες σημαίες συμφέροντων, πρέπει να υπερασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα και ως εκ τούτου εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή την ψηφοφορία. Κατά πλειοψηφία λοιπόν παρόλο που είναι δύο περνάμε το ανεκτοπόλιο θέμα από τελέφωνα τα προϋπολογισμού χάρα και μου 2014 ερωτήσεις. Θέλω να μπορείς κάτι το λόγο. Κυρία Σακισκή. Κυρία Χρυσοπούλου. Ορίστε κυρία Σακισκή. Το πρωί που συζητήθηκε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή δεν απαντήθηκε αυτή σε σχέση με τα έσοδα που έχουν γίνει από την εκτίμηση εκείνη της περιουσίας. Αυτά τα 59.000 μάθανε από πού ήταν. Δεν το είπαμε το πρωί. Δεν το είπαμε. Πώς δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε. Καλά, θα το πούμε. Έμεινε σε κρεμότητα αυτό μόνο. Ορίστε, διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται να αποχωρήσω γιατί συμμετέχω στην πυρασφάλεια πάνω στο Θεόδικο. Ναι, κύριε, ευχαριστώ ότι η συμμετοχή σας φέτος είναι καλή. Έτσι, το κέντρο χαλάτε εδώ κάτω. Ναι, πάλι του καταποχωρήνει. Είχαμε δύο ομιλίες όταν σήμερα. Η ερώτηση είναι λίγο από τις διαδικασίες και όχι επί της ουσίας. Θέλω να ρωτήσω με ποια απόφαση οικονομικής επιτροπής θα ψηφίσουμε σήμερα τα αποτελέσματα της τριμηνίας έκθεσης του 2014. Δηλαδή, στις 20 Ιανουαρίου πήραμε απόφαση για το αποτελέσμα της τριμηνίας επιτροπής με την 4 του 2015. Τριμηνία, την έχουμε περάσει δηλαδή δύο φορές από την Οικονομική Επιτροπή ουσιαστικά την απόφαση αυτή. Και η ερώτησή μου της διαδικασίας. Την τριμηνία Οικονομική Επιτροπή την περάσαμε για δεύτερη φορά σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή. Επομένως, ρωτάω με ποια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πάμε σε αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Της πρωινής. Παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη έχει πάρει αριθμό. Της πρωινής. Πάντως, καλό θα ήταν να μην έχουμε τέτοια γεγονότα. Δηλαδή, να περνάμε από την Οικονομική Επιτροπή δύο φορές την ίδια απόφαση για να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το λέω. Για να το αντιμετωπίσετε. Να απαντήσω μόνο στην κυρία Σαϊκιστή. Τα ποσούμα να φέρουν την κυρία Σαϊκιστή προέρχεται από η σπορά Ναι, προέρχεται από τη σπορά σε χρήμα. Από την ένταξη στο σπίτι. Πάμε να τοποθετήσει ή προχωράμε σε αυτό το δωρεάν. Ομόφωνα. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία, παρόλο που είναι Βεριόπουλος, κύριος Βίτος και κύριος Τσούτσιας. Και η κυρία Σαγκισκή. Και η κυρία Σαγκισκή. Δεύτερο. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δεν θα τριμήνουν 2014. Υπάρχουν ερωτήσεις. Πριν γίνουν ερωτήσεις, επειδή το πρωί κάναμε μια κουβέντα για να κάνουμε μια παρατήρηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην εισήγηση του θέματος αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΕΛΤΑ Τριμήνου 2014, στο τέλος προστίθεται η εξής παρατήρηση. Το αρχικό ποσό των δεσμευμένων των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων ΔΕΛΤΑ Τριμήνου 2014, 1η-1η έως 31-12 του 2014, ανέβονταν στο ποσό των 17.782.996,01 ευρώ. Ενώ μετά τις αποδεσμεύσεις που έγιναν μετά την λήψη της 289-14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, το ποσό των δεσμευμένων ανέρχεται στο ποσό των 12.200.214,91 ευρώ. Προχωράμε.
προχωράμε σε ψηφοφορία ή πάμε να το ζητήσεις. Τι πρέπει να ζητήσεις. Ψηφοφορία. Ομόφωνα. Παρά με κύριος Τσούτσιας, κύριος Βίτος. Και η κυρία Θεκτήρης. Όχι. Η κυρία Πατέ. Αυτό δεν ήταν η κυρία Ρεξέρος. Σύμφωνα. Στο δε. Προχωράμε. Τρίτο. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού. Αλφα τριμήνου 2015. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Δεριόπουλος. Ψηφίζουμε και ένα, πώς τα λέτε, μάλιστα, που σημαίνει προγραμματισμός δράσης, το όμικρο μου ξεβαίνει τώρα. Θα σας το πω. Έτσι. Αυτό λοιπόν, κάπως έτσι. Αυτό λοιπόν δείχνει πώς θέλουμε να πάει στον χρόνο. Ποιοτικά λοιπόν από εσάς θέλω να μας πείτε πώς το... Το συγκεκριμένο οργανωμένο πλαίσιο, ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, όχι δέλτα, πάει αρκετά καλά για τους στόχους που έχουν περιγραφεί. Ετοιμάζω όμως να σας δώσω μία έκθεση αναλυτική. Τι έχει γίνει το πρώτο τετράμινο του έτους, το πρώτο τετραμινόριο του έτους. Φαίνεται λοιπόν ότι και τα έσοδά μας είναι στα προϋπολογιστέντα, πάμε καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πάμε καλά και με το τέλος ή με και με του χρόνου. Το πάμε καλά έχει σημασία γιατί τα έσοδά μας, τουλάχιστον αυτά που είναι να έρθουν από τους ΚΑΠ και από το άρθρο 27 και από οτιδήποτε, έρχονται, δεν έρχονται στην ώρα τους, αλλά έρχονται με τρεις μέρες καθυστέρηση. Ορίστε. Ορίστε. Να σας πω. Ένα-ένα. Οι ΚΑΠ έρχονται κανονικά. Το άρθρο 27 ακόμη καθυστερεί. Αλλά επειδή υπάρχουν οι ροές και των εξόδων αντίστοιχα παρακολουθούνται ανά μήνα, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπάρχουν επίσης, σε ό,τι αφορά τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες, η ροή των εσόδων από τα ανταγωνιστικά και μάλιστα για την ανταγωνιστική υπηρεσία της σύνδευσης υπάρχουν περισσότερα έσοδα, διότι είναι οι προηγούμενες εισπράξεις των λογαριασμών. Άρα μέχρι τώρα υπάρχει μια καλή ροή τόσο στα έσοδα ελεγχόμενη, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Επειδή δεν το ΟΠΗ ΔΕΛΤΑ λέω το φτιάχνει η υπηρεσία, οι στόχοι του ΟΠΗ ΔΕΛΤΑ τηρούνται. Θα πάρετε όμως σε αναλυτική όλη, πιστεύω ίσως την άλλη εβδομάδα, εάν το προλάβουμε μέχρι Τετάρτη, αν όχι στις 8 του μηνός. Θα πάρετε αναλυτική ενημέρωση των βασικών κωδικών, οτιδήποτε. Ο κ. Ιωαννίδης, θέλω να πιστήσω την προσοχή. Στο τα νούμερα, μπορεί να κάπου μας βεβαιώνεται και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε ότι έρχονται ίσως με κάποια καθυστέρηση. Όμως η ΚΕΔΕ παρακολουθεί και παρατήρησε ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα υπάρχει μια υστέρηση 260 εκατομμυρίων ευρώ. Που σημαίνει ότι το Δήμο Βελισσίων πάντα υπολογίζαμε χοντρικά και πρόθυρα ότι ο Δήμος Βελισσίων παίρνει περίπου τον αρχηγιωστό από αυτά τα ποσά. Ο Δήμος Βελισσίων θα έχει λογικά μια εισθέμιση 260.000 ευρώ. Άρα αυτό στην έκθεση την οποία θα κάνετε, να το προσέξετε, βεβαίως μέσα εκεί είναι ποσά του άρθρου 27, είναι από τον ζήθρο, είναι το τέλος ζήθρου, το τέλος διαφύγησης και λοιπά. Δεν είναι πολύ μεγάλα, προσέξτε, δεν είναι πολύ μεγάλα ποσά. Είναι μικρά ποσά για το Δήμο Βελισσίων, δεν είμαστε κάποιος παραλιακός τουριστικού είδους. Εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, βεβαίως θέλει προσοχή και το 0,5% για να εισπραχθεί, γιατί έχουμε εκεί καθυστερήσεις και άλλα κονδύλια. Αλλά πάντως προσέξτε αυτό το κονδύλι, δέστε το και με την ΚΕΔΕ και να είμαστε επιφυλακτικοί.
Και επίσης, το επαναλαμβάνω το είπα και προηγουμένως, δέστε πολύ καλά αυτή την υπόθεση Γούναρη. Η υπόθεση Γούναρη, σας το είχαμε πει, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, μπορούσε με τα ληξιπρόθεσμα να αποζημιωθεί μέσω των ληξιπρόθεσμων. Είναι τεράστια κονδύλια. Μπορεί βέβαια να δεχθούν οι ιδιώτες να, να μπει σε κάποια ρύθμιση αυτό και να δεχθούν το τέρμα σε κάποιες δόσεις ένα-δύο χρόνια. Μπορεί και να το δεχθούν. Γιατί δεν έχουν εκτέλεση το τίτλο. Αλλά προσέξτε το αυτό, τουλάχιστον τα χρήματα αυτά να τα πάρουμε μέσα από τα ληξιπρόθεσμα. Εφόσον βεβαίως τρέχεται και δεν έχουν εξαφανιστεί και αυτά. Αυτά ήθελα να σας πω. Και όσον αφορά τελικά αυτό που είπε η κυρία Χρυσοπούλη, το 2015 δεν μπορεί να γίνει με τα νούμερα αυτά μια ορθή έγκριση. Αυτή τη θέση μας θα είναι παρόν, διότι ο προϋπολογισμός ήρθε αρκετά μετά, στο τέλος αυτού του τριμήνου, από μετά 31 περίπου, δεν είναι τα νούμερα αυτά. Τα νούμερα αυτά είναι ένα σχεδίασμα. Και αυτό και βλέπετε ότι υπάρχουν και κάποιες αντινομίες στα νούμερα. Λοιπόν, προσέξτε το αυτό, βέβαια εκεί δεν μπορούσε να κάνετε κι αλλιώς, γιατί ο προϋπολογισμός εκεί ήρθε. Αλλά θέσετε το τρίμηνο αυτό και δέσετε και στο τρίμηνο το δεύτερο. Είναι λάθος βέβαια να έχετε και τα τρία τρίμηνα μαζί με την παρατήρηση του κυρία και την κυρία Χρυσοκούλου. Δεν μπορεί να έχετε τρία τρίμηνα μαζί. Αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σωστά το γρανάζι στην οικονομική υπηρεσία. Τώρα έχουμε τρία τρίμηνα μαζί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η θέση μας θα είναι παρόν, γι' αυτό και ειδικά για το τρίμηνο αυτό και γι' αυτό και μόνο το λόγο. Ότι δεν μας δείχνει κάτι, είναι ασαφές. Ασαφή τα νούμερα. Να υπενθυμίσω στο σώμα ότι ο προϋπολογισμός δεν ενεκρίθη το Μάρτιο. Ενεκρίθη 23 του Ιανουαρίου. Επειδή ο κύριος Ιανουαρίου το Μάρτιο, για την μου λόγη, για να είχαμε εκλογές. Έτσι. Όχι, το λέω για να μην υπάρξει ο σχεδιασμός όμως έγινε αμέσως από το τέλος πριν. Λοιπόν. Προχωράμε. Κυρία Χατζάρα. Ο κύριος Παδωματίδης, κύριος Μαυραγάνης, κύριος Πολίτης, κυρία Μάρα, εγώ ναι, κύριος Περδικάρης, κύριος Εγκορφόπουλος, κυρία Κυρίτση, κυρία Πολίτη, κυρία Πολίτη, ο κύριος Φικίρης, κύριος Βαθιάδης, κυρία Περασκευοπούλου, η κυρία Σίμου, κύριος Ιωαννίδης, κύριος Σιλιγκάκης, τα κινητά σας. Ο κύριος Δημητρίου, κύριος Πισημίσης, κυρία Χρυσοπούλου, ο κύριος Δημητρέλος αποχώρησε για τα πρακτικά. Ναι, για τα πρακτικά αποχώρησε ο κύριος Τούτσιας, ο κύριος Δεριόπουλος, ο κύριος Ιλίας Τόναπος αποχώρησε, ο κύριος Δαμασπηλίου, ο κύριος Μαράκλης, κυρία Σακησλή και ο κύριος Βίκος. Κατά πλειοψηφία. Τέταρτο θέμα, λήψη απόφασης περί επανασύστασης ή μη της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Βηλισσίου. Ερωτήσεις. Θα στα πω απλά και γρήγορα, νομίζω έχετε διαβάσει και ξέρετε το θέμα. Έχουμε τη δυνατότητα ή να επανασυστήσουμε δημοτική αστυνομία και είναι και ο κύριος Μαλτέζος εδώ και θα ήθελα, επειδή λειτουργήσε στη δημοτική αστυνομία του Δήμου, να μας πει αμέσως μετά την άποψή του. Οπότε και θεωρητικά δύο συνάδελφοι, δύο άνθρωποι θα έρθουν, ο κύριος Μαλτέζος και ο κύριος Μποζάς, οι οποίοι είχαν μετακινηθεί στην ελληνική αστυνομία. Εάν σήμερα λοιπόν το σώμα πάρει μια απόφαση για επανασύσταση δημοτικής αστυνομίας και εφόσον το δεχτούν τα παιδιά, διότι στην αρχή ήταν υποχρεωτικό να έρθουν. Στη συνέχεια και στην εξέλιξη του νομοσχεδίου, τους δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν. Και σήμερα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν. Αν λοιπόν την επανασυστήσουν, πιθανόν να επιλέξουν να έρθουν στα Βρυλίσια. Άρα το μέγιστο που μπορεί να έχουμε είναι δύο άτομα, τα οποία θα έχουν καθολικά τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Η δεύτερη δυνατότητα που δίνεται
είναι να μην επανασυσταθεί σήμερα δημοτική αστυνομία και οι συνάδελφοι να έρθουν στο Δήμο Βρυλισσίων ως διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα μπορούν να αναλάβουν και καθήκοντα δημοτικής αστυνομίας, παράλληλα καθήκοντα. Να είναι διοικητικός υπάλληλος σε κάποια υπηρεσία με παράλληλα καθήκοντα δημοτικής αστυνομίας. Αυτό ισχύει και για τους δύο συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Δήμο, πρώην δημοτική αστυνόμοι. Είναι η κυρία Κούκουνα, η οποία έχει έρθει από το Δήμο Αθηναίων, και είναι και ο κύριος Γαλάνης, ο οποίος ήταν ο δημοτικός αστυνόμος που όταν καταργήθηκε η δημοτική αστυνομία, έχοντας μεταπτυχιακό, έμεινε στο Δήμο Βρυλισσίων. Εφόσον περιθυμούν οι δύο συνάδελφοι στις δημοτικές υπηρεσίες, στις δύο περιπτώσεις, μιλάω στο έδωσο που δεν συζητήσω. Οι δύο εργαζόμενοι που δουλεύουν σε άλλες θέσεις, στις δικές θέσεις, μπορούν... Οι δύο που θα έρθουν... Οι δύο που είναι για τα θέσεις. Στις δικές θέσεις. Αν δούμε ότι έρχονται δύο, δεν είναι τα θέσεις. Τι είναι οι... Ως διοικητικοί υπάλληλοι. Οι διοικητικοί υπάλληλοι. Οι διοικητικοί υπάλληλοι. Τηρούν καθήκοντα δημοτικής αστυνομίας. Ξανατίθεται. Και σήμερα μπορούσαμε να αναθέσουμε. Μάλιστα. Και εσείς μπορούσατε να αναθέσετε. Απλά υπήρχαν και οι δυσκολίες του χρόνου και των εργασιών των... Εσείς έχετε μιλήσει με τους δύο που... Τώρα είμαστε στη διαδικασία της ενημέρωσης ή των ερωτήσεων. Φυσικά καμία πρόκληση. Είναι εδώ και ο κύριος Μαρβέλος, ο ένας εκπροσώπης. Εγώ δεν άρχισα κάποιο. Να πείτε εδώ γιατί ο Μαρβέλος πρώτα την ερώτηση. Να έρθει ο κύριος Μαρβέλος. Πρέπει να έρθει τα στοιχεία σας για να πραγματικά. Μαρτίνος Βαγγέλης λέγομαι, πρώην δημοτικός αστυνομικός του Δήμου Βρυλισσίων και είναι αστυνομικός του... Ναι, στην ίδια αστυνομία στο Κατά Βρυλισσίων. Αυτά που είπε ο Δήμαρχος ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Δημοτική Αστυνομία πριν δύο χρόνια, πριν καταργηθεί, ήταν με 3.500 άτομα πανελλαδικά. Και τώρα ζητάτε με γύρω στα 800 με 1.000 άτομα να γίνει επανασύσταση αντίστοιχη, πανελλαδικά. Δηλαδή μιλάμε για το 1/3. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι βιωσιμότητα έχει αυτή η υπηρεσία μελλοντικά. Έτσι, και αν θα είναι ξανά εύκολος τόπος να ξανακαταργηθεί και πολλά άλλα. Εγώ προσωπικά δεν το έζησα μια φορά, δεν θα το ξαναζήσω. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, στη μία περίπτωση... βασικά, αυτό που είπε ο Δήμαρχος είναι ότι η σύσταση της αστυνομίας γίνεται αυτοδίκαια. Δηλαδή, γι' αυτό δεν χρειάζεται να πάρετε απόφαση. Δηλαδή, με το που καταθέσουμε αίτηση εμείς στο Δήμο, ο Δήμος αυτοδίκαια κάνει δημοτική αστυνομία. Με ένα άτομο, με δύο, συστηνόμενοι, με δύο. Αν είχαν καταθέσει, δεν είναι τίποτα θέμα. Δεν έχουν καταθέσει άτομα. Στην ουσία λίγη μεθάνω να καταθέσουμε. Δεν μας παίρνει περισσότερο. Οπότε η σύσταση της δημοτικής αστυνομίας είναι αυτοδίκαια. Συζητάτε εδώ σήμερα να ψηφίσετε για το αν θέλετε να μην γίνει σύσταση. Που στη μία περίπτωση, αν γίνει δημοτική αστυνομία, αυτό που ο Δήμαρχος θα έρθουν δύο άτομα στην καλύτερη περίπτωση, εγώ και ένας άλλος συνάδελφος, ο Ηλίας ο Κοζάς. Και αν κρίνεται ότι η υπηρεσία αυτή με δύο άτομα μπορεί να τα απεξέλθει. Αυτό είναι το ερώτημα. Η δάρρωση δεύτερη δυνατότητα είναι να πάμε σαν διοικητική υπάλληλη και με ανάθεση το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν τις αρμοδιότητες, κάποιες τις αρμοδιότητες, αν όχι όλες τις δημοτικές αστυνομίες. Και όπως είπε και οι άλλοι δύο συνάδελφοι, ο κ. Στοδίνο, κ. Κουκούνα, ο κ. Γαλάνης. Οπότε το πούμε λίγο έτσι. Σε μια περίπτωση μιλάμε για δύο άτομα και στην άλλη για τέσσερα με παράλληλα καθήκοντα. Πάμε έτσι, ξεκάθαρα. Το ίδιο, κύριε. Εγώ τυπικό προσώπο.
Απλά πρέπει και σε αυτού οι δυνατότητε να πάρουν πραγματικότητε με ανάπτυξη. Κύριε Μαρτέζο, ήθελα να ρωτήσω το πράγμα όσον αφορά την βιωσιμότητα. Και μπροστά να την κοινωνία, πώ θα εννοείτε τη βιωσιμότητα. Πώς θα λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία, άλλο έτσι, αυτό, ναι. Το οποίο θα πρέπει να υποθεί, έναν αυτό, από εξοπλισμό, από αρμοδιότητες, δεν ξέρω τι θέλετε, και μετά θα υπάρχει το άγχος της βιωσιμότητας αν αυτή η υπηρεσία θα ξαναβρεθεί στο να πούμε πάλι ότι δεν λειτουργεί, δεν είναι αποδοτική και να είναι πάλι εύκολο στόχο να την καταργήσουμε, να τη συγχωνεύσουμε, δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτό είναι, γιατί εγώ μιλάω προσωπικά, ο βασικός μου φόβος της μαθηματικής αστυνομίας. Γιατί με την εξή σας όπως ήταν πριν δύο χρόνια. Γίνεται με σχέση αριθμό πόσων, πανελλαδικά, ως μόνος του Εκκλησίου, και μπορώ να ξέρω και σε τι άλλο. Και εννοείται και ενδεχόμενες εξελίξεις μελλοντικά της κυβέρνησης μήπως αλλάξουμε. Αυτή είναι η έννοια τη βιωσιμότητα, για να το καταλάβω κι εγώ. Δεν στη βιωσιμότητα βάζετε και το μέσο και το αυτοκίνητο. Ότι δεν είχατε κάποιο μέσο να μετακινηθείτε, γιατί κάναμε και μια κατηγορία σύνδεση. Αυτό έχει να κάνει με τον εξοπλισμό της υπηρεσίας. Αυτό είναι άλλο. Όχι, όχι. Η βιωσιμότητα είναι με την ύπαρξη της υπηρεσίας. Αν θα υπάρξει κανονικά, μπορεί να ξαναδεί. Είναι πολύ πιθανό. Εκείνη μια φορά. Για να καταλάβω την κυρία Φαντζά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Σαν δημοτική αστυνομική είχατε τη δυνατότητα να κάνετε βάρκες απογευματικές και βράδυ ή είχατε μόνο πρώινη βάρκια. Όχι, δημοτική αστυνομία είναι 24 υπηρεσία. Ναι. 24 υπηρεσία. Συγγνώμη. Γινόταν αυτό. Με απόλυση του δημοτικού συμβουλίου. Χωρίς οχήματα, χωρίς πεζί. Ωραία. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι. Αν τώρα επιστρέψετε σαν διοικητικοί υπάλληλοι και σας ανατεθούν και από το Δημοτικό Συμβούλιο καθήκοντα και αρμοδιότητες σε Δημοτικό Αστυνομικό, θα έχετε τη δυνατότητα εσείς και εμείς να σας αναθέσουμε βάρδιες, βραδινές, αυτή τη στιγμή θα είστε μόνο δύο άνθρωποι. Καταρχάς πρέπει να πηγαίνετε πάντα δύο-δύο. Είναι υποχρεωτικό. Άρα, όταν ας πούμε εσείς απουσιάζετε... Είναι το κλιμάκι με την ελληνική αστυνομία. Ωραία. Όχι, να πάρουμε τα καθημάς. Εάν εσείς απουσιάσετε για μια... Ένα. Έτσι. Μπορεί ο έφερος να πάει μόνος του. Δεν μπορεί. Συγγνώμη. Άρα, αυτές πρέπει μόνο και ειδικά καθήκοντα. Κατά το κάνουμε εσείς. Άρα τα δύο άτομα στην ουσία να σας απαντήσουν. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι θα είναι και λίγο κοροϊδία το να πούμε συστήνουμε, επανασυστήνουμε τη δημοτική αστυνομία με μόνο δύο άτομα. Κατά την άποψή μου δεν είναι σύσταση δημοτική αστυνομία σε αυτό το πράγμα. Διότι δύο άτομα δεν μπορούν να αποτελέσουν δημοτική αστυνομία. Ενώ σαν τις δημοτικές μπορεί να έχουμε ανάπτυξη σε τέσσερα. Σε τέσσερα και να υπάρχει ανάπτυξη δημοτική αστυνομία στην ουσία. Και τώρα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη με τέσσερα. Δύο πλήρως και δύο τελικώς. Αν επανασυστηθεί. Εντάξει, θα σας πω. Μπορούμε, αν επανασυστήσουμε δημοτική αστυνομία, να έχουμε δύο πλήρως και δύο μερικώς, τα άλλα δύο άτομα. Στις περίπτωση που έρθουν κάτι... Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο θέματα επιπλέον. Και νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση δεν νομίζω ότι γίνεται να βελτιώσουμε μια κατάσταση και να δούμε πού θέλουμε να καταλήξουμε. Είναι μια επιτυχία πολιτική της Δημοτικής Αστυνομίας που κατάφερε και επανασυστήθηκε μέσα από τον τρόπο ή με τον άκουμψο τρόπο όπου καταργήθηκε από την προηγούμενη συγκυβέρνηση. Εάν σήμερα συστήσουμε δημοτική αστυνομία, πράγματι συστήνουμε με δύο άτομα. Για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε περισσότερο τη δημοτική αστυνομία, θα πρέπει να περιμένουμε κάποια ενδοκινητικότητα στο μέλλον. Εάν αυτή βγει και αν υπάρχει ενδιαφέρον προς το Δήμο Βουλησίων. Εάν δεν συστήσουμε δημοτική αστυνομία, οι υπάλληλοι μετακινούνται, έρχονται ως διοικητικοί υπάλληλοι στο Δήμο. Αύριο στο νέο οργανισμό που θα υπάρχει αυτό το τελεγραφείο δεν μπορούν να μετακινηθούν. Παραμένουν ω
ως διοικητικοί υπάλληλοι του Δήμου δεν μπορούν στον νέο οργανισμό του Δήμου να μετακινηθούν στην Δημοτική Αστυνομία και πάλι θα πρέπει να περιμένουμε μέσα από μια διαδικασία ενδοκινητικότητας να μπορέσουμε κλπ. Να υπάρχει στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας. Το σαφές, το παράλληλα καθηκόντα θα μπορούν σήμερα. Και σήμερα θα έχουν, αν έχουν ως διοικητικοί υπάλληλοι, θα έχουν παράλληλα καθήκοντα όσο καιρό επιλέξουμε να έχουν παράλληλα καθήκοντα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς η διοίκηση και νομίζω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ενδιαφέρεται να έχει μία εφταξία στην πόλη στο βαθμό που μπορεί να το πετύχει μέσα από τη λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας ή συνεργατών του Δήμου με παράλληλα καθήκοντα Δημοτικού Αστυνόμου. Γιατί μπορεί η Δημοτική Αστυνομία να έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες και σε κατευθείαν συζητήσεις που είχαμε με τους συναδέλφους που είχαν έρθει στο γραφείο, αλλά νομίζω ότι είναι φανοφανές ότι με δύο άτομα δεν μπορούν να εκτελεστούν όλες αυτές οι αρμοδιότητες. Θα μπορούσαν όμως ένα μέρος αυτών να αποτελέσει τις αρμοδιότητες είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Επιπλέον αυτή τη χρονική περίοδο στο Δήμο, στο τελεχειακό δυναμικό, πιθανόν να υπάρχουν και κάποιες απώλειες λόγω συνταξιοδότησης και κάποιων άλλων οικογενειακών και προσωπικών λόγων, που σημαίνει αυτό ότι υπάρχει ανάγκη στελέχωσης του Δήμου, κάτι το οποίο πάντα υπήρχε, πολλό δε σήμερα ή αύριο ή σε ένα μήνα το αργότερο 2 μέχρι τον Αύγουστο, όπου θα υπάρχουν σίγουρα κάποιες αποχωρήσεις για διαφορετικούς λόγους, για προσωπικούς λόγους και συνταξιοδοτήσεις. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Εμένα μας ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά η απόφαση η οποία θα πάρουμε να μπορέσει να βοηθήσει τη λειτουργία της πόλης μας, γιατί νομίζω ότι όλοι εδώ υδρώνουμε και παλεύουμε για ένα κοινό σκοπό, να βελτιώσουμε την πόλη μας. Εκτιμώ λοιπόν αυτά που άκουσα από τον κύριο Μαλτέζο, θα ήθελα να ακούσω και το σώμα. Εξακολουθώ να έχω ερωτήσεις. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, με τη σειρά. Ερωτήσεις. Λοιπόν, όπως σας βλέπω τώρα και τα φτιάχνουμε, κυρία Χρυσοπούλου, κύριο Πισημίση, κύριο Ξούτσια, κύριο Παράκλα, κυρία Κυρίτση, κύριο Βαστιάδη. Και κυρία Σακησλή, δεν σας βλέπω επειδή είναι. Ορίστε κύριε Ξούτσια. Αν δεν συσταθεί σήμερα η υπηρεσία και μελλοντικά, στο άλλο μέλλον, υπάρξει ενδεχόμενο ας πούμε, να δοθούν επιπλέον θέσεις δημοτικών υπαλλήλων. Αν δεν έχει συστήσει σήμερα την υπηρεσία, μπορείς να απορροφήσεις ή δεν μπορείς. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση που έχω να κάνω είναι το εξής. Εμείς στο παρελθόν, όπως ξέρετε, είχαμε 5 δημοτικούς αστυνόμους. Υπάρχει κάποια έκθεση για τη δραστηριότητά τους στο Δήμο? Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, ότι κατά μέσο όρο οι 5 άνθρωποι κάνουν τόσους ελέγχους, δώσανε τόσες κρίσεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια εικόνα από πόσο προσέφερε στην προηγούμενη φάση η συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτή είναι η ερώτηση μου. Κυρία Ζευσλή, πρώτα απ' όλα, το συμβούλιο είναι το καλύτερο για να επαναφερθούμε. Σήμερα βάζει σε κίνδυνο τη θέση των δύο άλλων συναδέλφων οι οποίοι έχουν κάνει στην ουσία μετάταξη και είναι στο διοικητικό προσωπικό του Δήμου? Όχι. Να το συνεχίσω. Ο οργανισμός του Δήμου προβλέπει τη σύσταση αυτοτελούς γραφείου. Δημοτικής αστυνομίας. Γραφείου. Γραφείου. Αυτοτελούς γραφείου. Και ο καινούργιος που θα δημιουργηθεί. Γιατί στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει το αυτοτελές γραφείο. Σήμερα υπάρχει, αλλά και στην νέο οργανισμό που σχεδιάζουμε θα υπάρχει. Σήμερα είναι η επανασύσταση. Να το σήμερα, κύριε Δημαρχέ. Σήμερα δηλαδή δεν θέλουμε επίσης, θα πρέπει να τους καλύψουμε και να ενταχθούν σε ένα αυτοτελές γραφείο. Διαφορετικά δεν γίνεται, για να δούμε και τι θα αποφασίσουμε. Σήμερα η επανασύσταση ουσιαστικά είναι επειδή
εντός εισαγωγικών φεύγουν από την ελληνική αστυνομία. Η απόφαση είναι ουσιαστικά μια προσωποπαγής επανάσταση για τα συγκεκριμένα, για τους συγκεκριμένους συναδέλφους οι οποίοι είναι μετέωροι, που τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν και γίνεται για αυτούς. Δηλαδή, σήμερα, κυρία Σακυσλή, υπάρχει γραφείο στο Γραφείο Δημάρχου και θα υπάρχει και στο νέο οργανισμό η αρμοδιότητα, στο Δήμο Βιλισσίου, στους Δήμους. Ναι, υπάρχει και θα υπάρχει. Έρχονται προσωποπαγός για να λυθεί το θέμα τους στα πλαίσια της στρατηγικής προσπάθειας της κυβέρνησης να κάνει κάποιες αλλαγές και έρχονται ή έτσι ή αλλιώς, όπως σας είπα, με δικαίωμα να επιλέξουν αν θα έρθουν. Μπορεί εμείς να συστήσουμε σήμερα και να μην έρθουν. Κυρία Κυρίτση. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω, σας είστε στην αστυνομία. Ναι, είσαστε στην αστυνομία αυτή τη στιγμή, έτσι. Σαν αστυνομικός. Θέλω να κατευθύνω στις ιδιαίτερες κατηγορίες. Α, είναι ιδιαίτερες κατηγορίες. Δεν είναι ότι έχετε, είσαστε μέσα στο, όπως είναι η υπόλοιπη αστυνομική. Και αυτό είναι μετέωρο για εσάς, δηλαδή το να μείνετε εκεί πάλι σημαίνει ότι μπορείτε να φύγετε. Δεν είναι κάτι μόνιμο δηλαδή. Όχι, μόνιμο. Θα μας καταργούν τις θέσεις. Οπότε θα πάρουν σε μια διαδικασία πάλι της κοινότητας. Καταργούνται δηλαδή οι θέσεις στην αστυνομία, γι' αυτό θέλετε να μετακινηθείτε στο Δήμο. Οπότε, ναι, για να, γιατί αυτό σημαίνει ότι για εσάς καλύτερο... Δεν είμαι άδικη, δεν είμαι αυτό έτσι. Απλά συζητάμε το κοινό του Δήμου. Όχι, κατάλαβα, αλλά δεν είναι ότι θα μείνετε άνεργοι, αλλά για εσάς καλύτερα όμως, για εσάς καλύτερα είναι και πιο σίγουρο να μην είσαστε στη Δημοτική Αστυνομία, να είσαστε υπάλληλοι στο Δήμο και να υπάρξει μια άλλη, να υπάρχει ένα γραφείο, ας πούμε. Αυτό κατάλαβα, σαν υπάλληλοι Δήμοι. Είσαστε πιο σίγουροι σε αυτή τη θέση. Ότι μπορεί να είναι στο μέλλον. Μπορεί να ξαναγίνει. Πόσο μπορεί να στείλει που πάει να επανασυστήσει, είναι τρίτο. Δηλαδή δείχνει ότι είναι κάτι. Η διαφορά τώρα των κρατικών που έχει το γραφείο από την αμυγού αστυνομία, η διεύθυνση την δημοτική αστυνομία, η διαφορά ποια θα είναι. Τα καθήκοντά του είναι τα ίδια. Δηλαδή αν κάνουν ένα γραφείο και αν κάνουν δημοτική αστυνομία, έχουν τα ίδια τις αρμοδιότητες, τα ίδια καθήκοντα, είναι το ίδιο αυτό, απλώς δεν μπορεί να στολή, ας πούμε. Ή υπάρχουν διαφορές. Η δημοτική αστυνομία θα είναι ξεχωριστή υπηρεσία μέσα στο Δήμο. Σαν υπηρεσία, μπορείτε να κάνετε τα ίδια πράγματα και στη μία θέση και στην άλλη. Ναι, αν είναι ανάθεση, ακριβώς τα ίδια κάνουμε. Δεν έχει διαφορά δηλαδή. Δεν είναι ότι. Η διαφορά είναι στο πρακτικό ότι θα πηγαίνει σαν δημοτικό αστυνομικό στην περίπτωση, θα πηγαίνει σαν υπάλληλο του Δήμου. Ένα ελεγκτικό μηχανισμό. Όπως υπάρχει ήδη τέτοιος ηλεκτρικός μηχανισμός. Υπάρχει ήδη τέτοιος ηλεκτρικός μηχανισμός. Το Δήμο Αθηναίων, ναι. Και σε εμάς εδώ. Κύριε Βαρδιά, θα να ρωτήσω ότι με κάλεσε στην πρώτη ερώτηση ο κ. Σούτσιας. Δηλαδή, το ζητάει να πάρουν και αυτό το πράγμα σήμερα, αυτό μας δεσμεύει για ποια λόγια να μην συστήσουμε. Αν αυτό μας εμποδίζει ή μας δεσμεύει για το πρόβλημα, μελλοντικά να αποφασίσουμε να συστήσουμε για την δημοτική αστυνομία. Κυρία Χρυσοπούλου. Το ίδιο πράγμα ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, κατά πόσο πιστεύει ότι γίνεται επανασύσταση από δίκαια. Αυτό που λέτε, δηλαδή, γίνεται επανασύσταση από δίκαια, παραμένουν οι θέσεις αυτές ή όχι, ανεξαρτήτως αν γίνεται διοικητικό προσωπικό ή όχι. Αυτό. Είναι σε περίπτωση που έχουμε. Έχω ζητήσει και εγώ το πρόβλημα. Επειδή όταν είναι πολύ σημαντική η αρμοδιότητα, η δημοτική αστυνόμευση και είχαμε αντιδράσει πολύ έντονα τότε ως αυτοδιοικητική όταν η κυβέρνηση προηγούμενη κακώς κάκιστα την κατήργησε, πρέπει να μάθουμε ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Κίνητση, ποιες θα είναι δηλαδή ουσιαστικές διαφορές και όχι μόνο αν θα φορούν στολή ή αν δεν φορούν, και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Είναι άλλο πράγμα να βγαίνουν δύο άνθρωποι στον δρόμο με στολή και άλλο να μην βγαίνουν. Αλλά ακριβώς, επακριβώς, ποιες θα είναι οι διαφορές, οι ουσιαστικές, στο έργο, το διοικητικό και το ελεκτικό που θα έχουν οι δύο υπάλληλοι ως διοικητικοί υπάλληλοι και σε περίπτωση που θα είναι στις θέσεις της διοικητικής αστυνομίας. Αν μπορεί να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα, είμαστε σίγουροι. Ο κ. Μαντέλος, παραδείγματος χάρη, επειδή είναι παρόν, αν έρθει ως διοικητικός υπάλληλος, πιθανό να πάει. Κύριε, εγώ, στα ίδια.
εκεί, γιατί όπου θα πάει θα έχει σχεδιαστεί με κάποιο τρόπο με βάση τις ανάγκες που έχει. Τα έσοδα είναι τυχαία και πάλι σας το λέω. Θα έχει κάποιες υποχρεώσεις στη νέα του θέση ως διοικητικός υπάλληλος. Θα έχει και τις υποχρεώσεις που θα θέλουμε να του αναθέσουμε ως δημοτικού αστυνόμου από τα όσα ορίζονται για τις αρμοδιότητές τους. Και ανάλογα με την ελευθερία του χρόνου από τη μία και την άλλη αρμοδιότητα, θα κάνει τη μία και την άλλη δουλειά. Όπως έχει σήμερα η πολιτική προστασία. Σήμερα αυτό γίνεται, κύριε Βεριόπουλε, σήμερα αυτό γίνεται χαρακτηριστικά. Σήμερα χαρακτηριστικά γίνεται στην πολιτική προστασία. Οι οποίοι, όπως σας λέω, και στο Δήμο μας, είναι τα δύο παιδιά που είναι ο κορδός της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο πεδίου λειτουργίας. Είναι οδηγοί και οι χειριστές μηχανημάτων έργου και οδηγός και έχουν παράλληλα καθήκοντα. Δηλαδή ο κύριος Βυρβίλης, παράδειγμα χάρη, το πρωί κάνει λεωφορείο, το απόγευμα είναι βουνό. Ο κύριος Κοντομάρης ομοίως κλπ. Και οι άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν στην πολιτική προστασία. Ο κύριος Παράκλας. Θα μου πείτε είναι το καλύτερο. Αυτή είναι μια συζήτηση. Ήθελα να πω εδώ ότι αυτή τη στιγμή πράγματι το ερώτημα, αλλά το είναι ότι θα τους έχουμε ανευστολής, άρα θα είναι πιο πολύ στις υπηρεσίες τους. Συν της άλλης ότι όταν θα βγουν υπηρεσία προβλέπεται να έχουν και έναν αστυνομικό σε περίπτωση που δεν, όπως είπαμε έτσι, περιπολία. Αύριο μεθαύριο κλείνει το αστυνομικό τμήμα των Βρυλουσίων, όπως έχει ακουστεί κιόλας. Τι θα γίνει, δεν θα έχουμε τίποτα. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε αστυνομικό. Ναι, αλλά δεν θα έχουμε και τέλος. Δεν είναι υποχρεωτικό. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας. Οι δημοτικές τοπίες δεν θα μπορούν να πάρει το έργο της Ελλάδας. Δεν θα μπορούν να πάρει το έργο της Ελλάδας. Δεν θα έχουμε και τίποτα. Ένας προβληματισμός σοβαρός. Είναι ο ίδιος προβληματισμός με τη στελέχωση μιας υπηρεσίας ή μιας αρμοδιότητας με δύο άτομα που συνήθως πηγαίνουν ανά δύο, είτε έρθουν ως δημοτική αστυνόμη είτε ως διοικητική υπάλληλη. Ο προβληματισμός θα υπάρχει. Έχει δίκιο ο κ. Παράκλας, ο προβληματισμός θα υπάρχει όμως κάθε φορά. Ναι. Θα μπορούν να βρεθούν πάλι αυτοί από την διοικητική υπηρεσία στην δημοτική αστυνόμη. Όπως επίσης κύριε Φωτιά, τα σημερινά δεδομένα είναι παράλληλα και τους βοηθάμε παράλληλα αυτοί τους άλλους δύο ή τρεις, ας πούμε, που λένε τα σημερινά δεδομένα σε σχέση με τις γνώμες κλπ. Όπως επίσης κύριε Φωτιά, δεν μπορούμε να ξέρουμε τα ίδια σήμερα. Εάν έρθουν στην κριτική, η επόμενη που θα πάρει στην δημοτική αστυνομία θα είναι μέσα από μια πιθανή ενδοκινητικότητα. Ορίστε κύριε Σακησλίκα, της πνευματικά ζητήσατε. Σε περίπτωση που θα πρέπει σήμερα να κάνουμε τα προβληματικά στις δημοτικές, πόσα μέλη θα έχουμε, πόσα μέλη θα έχουμε. Μιλάμε κάθε φορά όλη η συζήτηση είναι για τα δύο άτομα, τον κύριο Μαρτέζο και τον κύριο Κουσάρη. Αν οργανικά μας ανήκουν περισσότερα, όχι και τα δύο άτομα που έχουν. Μας ανήκουν το περισσότερο που μπορούν να μας έρθουν είτε έτσι είτε αλλιώς. Είναι τέσσερα όπως ξέρω για αυτό. Συγγνώμη. Είναι τα δύο άτομα τα οποία δούλευαν στη δημοτική, στην ελληνική αστυνομία. Δεν μπορούν να έρθουν τα άλλα δύο παιδιά τα οποία είναι στην περιφέρεια και κάπου ασχετικά αποκεντρωμένοι. Άλλη παιδιά ερώτηση. Στην πρώτη αστυνομία στα Τελίσια, πόσο πόσο μπορεί να φτάσει. Μέχρι 10 άτομα θέλει. Περνάτε σε... Όταν ξεκίνησε, με συγχωρείτε... Πέντε, είχε πέντε. Όταν ξεκίνησε η υπηρεσία, πόσο είχε, πέντε, ξεκίνησε πέντε. Όχι, με έναν, με ένα και εφτά, με έναν και φτάσανε στους πέντε. Πολύ ωραία, μπράβο. Πολύ ωραία στοιχεία. Ναι. Πολύ ωραία στοιχεία. Σε τοποθετήσεις περνάμε. Ο κύριος Τσούφιας, ο κύριος Δήμος, ο κύριος Παπαδοπουλίου, ο κύριος Κολυμπόπουλος, ο κύριος Ιωαννίδης, η κυρία Σάκη Σμίθ, η κυρία Κυρίτση και ο κύριος Μαυραγάνος και ο κύριος Λομαντίδης. Ορίστε κύριε Ιωαννίδη. Εκπρόσωπος του Σχόλια είχα ταχθεί
υπέρ της δημιουργίας γραφείου δημοτικής αστυνομίας. Ελπίζοντας ότι και οι άλλοι δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι είχαν φύγει από το Δήμο θα μπορέσουν να επανέλθουν. Τα νέα όμως που είχαμε ότι μόνο δύο επανέρχονται για να αποτελέσουν δημοτική αστυνομία δημιουργεί ένα, θα έλεγα, ένας αρνητικός σκηνικό για την σωστή λειτουργία αυτής της, αυτού του γραφείου. Πράγματι το είχαμε ζήσει όταν ήταν μόνος ο κύριος Μποζάς, δημοτικός αστυνόμος, πριν έρθουν και τα άλλα παιδιά στη δημοτική αστυνομία με προσλήψεις που έγιναν το 10 περίπου, 10-11, ο κ. Μποζάς στην ουσία δεν μπορούσε να κάνει σχεδόν ελάχιστα πράγματα μπορούσε να κάνει μόνος του. Βεβαίως, για να απαντήσω στην ερώτηση, στην παρατήρηση του κ. Φαράκλα, πάντοτε είναι δυνατή η πρόσκληση ή η επικουρία, θέλετε, της αστυνομίας. Είτε το αστυνομικό τμήμα μείνει εδώ πράγμα που όλοι το ευχόμαστε και πρέπει να το διώξουμε, είτε στην απευθεία περίπτωση που φύγει από το Βελίσια και πάει αλλού, θα μπορεί να ζητείτε συνδρομή της δημοτικής της αστυνομίας, της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, για κάποιες περιπτώσεις. Εδώ όμως μας δίνεται η εξής δυνατότητα με ύστερα την τοποθέτηση του κ. Μαλτέζου. Σας δίνεται η εξής δυνατότητα και η εξής μεγαλύτερη ευελιξία. Την έθεσε εν μέρει ο κ. Δήμο. Ότι μπορείς να έχεις 4 υπαλλήλους, έστω 3 υπαλλήλους, αν υποθέσουμε την κυρία Κούκου, είναι πολύ απασχολημένοι με τα διοικητικά της καθήκοντα, οι οποίοι θα μπορούν να βγαίνουν έξω παράλληλα με τα καθήκοντά τους που είναι παράδειγμα στα έσοδα που είπε ο κ. Δήμαρχος, μαζί με την σύλληψη του 0,5%, την προώθηση των κλήσεων, βεβαίωση προώθηση των κλήσεων, βεβαίωση και άλλων φόρων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι έχουν μείνει ακίνητες βεβαιώσεις. Μπορούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, οι συνάδελφοι, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από τις άλλες θέσεις, σε συνδυασμό με τους υπάρχοντες, να στελεχώσουν καλύτερα την οικονομική υπηρεσία, η οποία μπορεί στο μέλλον να χάσει έναν ή δύο υπαλλήλους από τις αξιολογήσεις. Είναι παιδιά τα οποία είναι εμπορχωμένα, είναι παιδιά τα οποία έχουν κατάρτιση, έχουν εμπειρία, μπορεί να κινηθούν στους χώρους και στους τομείς των εσόδων και έτσι να έχεις τρία-τέσσερα άτομα τα οποία να μπορούν και στα έσοδα να λειτουργήσουν και τα έσοδα να εξυπηρετήσουν με βεβαιώσεις. Είτε παραβάσεων, που σημαίνει καλύτερη λειτουργία της πόλης, αλλά και ταυτόχρονα έσοδα για το Δήμο, αλλά και επίσης καλύτερη λειτουργία σε έντονο καταστημάτων και καλύτερη λειτουργία στην Λεωφόρο Πεντέλης, καλύτερη λειτουργία της Λεωφόρο Πεντέλης. Εγώ συμμερίζω με αυτό το οποίο είπε ο κ. Μαλτέζος, ότι κανένας δεν γνωρίζει αν αύριο κάποια τμήματα Δήμου, και θα είναι οι περισσότεροι Δήμοι, έτσι να το ξέρετε αυτό, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας, θα είναι υποστελεχωμένα, αν κάποιος αύριο υπουργός δεν δει στον πειρασμό να πει ότι έχουμε κάποιους οι οποίοι είναι λειτουργούν σε υποστελεχωμένα τμήματα, συμπτύσσουμε τα τμήματα αυτά και ενισχύουμε την Ελλάδα. Έτσι. Ή καταργούμε με την έννοια, ενισχύουμε ένα άλλο τομέα, μπορεί να είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, μπορεί να είναι η Ελλάδα. Και να ξαναβρεθούν και οι άνθρωποι αυτοί στην περιπέτεια την οποία είναι μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, και να βρεθούμε και εμείς σε μια διαδικασία που να μην έχουμε πάλι δημοτικούς αστυνομικούς να κάνουμε τη δουλειά τους. Η εταιρεία δόθηκε στην προηγούμενη περίπτωση του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων είχε πόσους 600 δημοτικούς αστυνομικούς. Χίλιους. Αυτή τη στιγμή έχει 300, νομίζω, οι οποίοι βγαίνουν και βεβαιώνουν παραβάσεις στάθμευσης, πιθανόν και άλλες παραβάσεις, καταστημάτων και κλπ. Αλλά στάθμευση το ξέρουμε γιατί τους βλέπω μπροστά από το γραφείο μου, περνάνε και γράφουν. Με γράψανε και εμένα. Λοιπόν, είναι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, 2 χρόνια περίπου,
όταν μάλλον όταν καταργήθηκε, ύστερα από λίγο ο Δήμος Αθηνών πήρε την απόφαση αυτή και τους ανέθεσε αυτά τα καθήκοντα. Άρα δηλαδή το προηγούμενο υπάρχει και το ξέρουμε και βάζει τόσο και υπήρχε πρόβλεψη τότε. Και υπάρχει και τώρα. Άρα νομίζω ότι μας δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία και η ελαστικότητα και η ευελιξία να προσθέσουμε ευελιξία και δυνατότητες στην οικονομική μας υπηρεσία που αυτή τη στιγμή σημάζεται, έτσι ώστε να προσθεθούν δύο άτομα σε αυτή τη διοικητικές υπηρεσίες. Αν δε στο μέλλον νομοθέτης επιλέξει είτε τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα μεταπίδησης σε ένα γραφείο δημοτικής αστυνομίας ή δώσει τη δυνατότητα νέων προσλήψεων στη δημοτική αστυνομία, αυτό δεν μας εμποδίζει εμάς και ο συνδυασμός και των δύο να συστήσουμε ένα αξιόπιστο γραφείο δημοτικής αστυνομίας που να μπορεί να εξυπηρετεί το Δήμο και ειδικότερα το Δήμο Τηλισσίων δηλαδή σε αυτά τα καθήκοντα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι προέχει η ευελιξία στην οικονομική υπηρεσία και εφόσον τα παιδιά αυτά μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και το θέλουν, γιατί αυτή τη στιγμή αφούμε, δεν ξέρω αν ποια είναι η θέση του κ. Μποζά, δεν ξέρω αν μπορεί να εκφράσει ο κ. Μποζάς, και δεν ξέρω και ποια είναι η θέση αν δεν έχει ακουστεί. Νομίζω ότι και οι δύο είναι χρήσιμοι στην οικονομική υπηρεσία που δίνουν. Πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη στιγμή την επανασύσταση θέσεων, γιατί είναι επανασύσταση θέσεων. Το γραφείο δεν καταργείται. Επανασύσταση θέσεων. Να αποφύγουμε την επανασύσταση των θέσεων στο γραφείο αυτό. Το γραφείο θα εξακολουθεί να υπάρχει σαν κομμάτι του οργανισμού του Δήμου. Και βλέπουμε στο μέλλον. Θα έχουμε τρεις ή τέσσερις διαθέσιμους, επαναλαμβάνω, υπαλλήλους, οι οποίοι θα εκτελούν διπλά καθήκοντα, το έχουμε ξαναδεί, το έχετε και το Δήμαρχο, το έχουμε ξαναδεί και θα μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα από λίγο την εσύ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω τώρα, επειδή μου σάξω τον κύριο Ιωαννίδη, δηλαδή έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία διοίκησης στο Δήμο μας, ασφαλώς όσα είπε μπορούν να συνεκτιμηθούν και είναι στοιχεία ενός προβληματισμού, τον οποίο καταλαβαίνω περίπου υιοθετεί και η σημερινή διοίκηση. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχω και σε μεγάλη εκτίμηση τον κύριο Μαρτίζο, όσο ότι είχα να τον γνωρίζω, νομίζω ότι ένας άνθρωπος αυτό που είπα, τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Πλην όμως θα ήθελα να βάλω δύο στοιχεία στην όλη μας συζήτηση. Εμείς, υπό το καθεστώς των προθεσμιών, και αυτό θα ήθελα να σημειωθεί, ότι και το θέμα της δημοτικής αστυνομίας από τον νόμο έχει χρονικούς προϋορισμούς και το θέμα των απορριμμάτων στη συνέχεια βάλουμε μας ξαναπέρνουμε στα τελεσίγραφα, τα οποία είναι και η ουσία λίγο της δημονιακής πολιτικής. Λέω λοιπόν ότι εμείς δεν μπορέσαμε να σας πω την αλήθεια να καταλήξουμε ακριβώς στο τι θα έπρεπε να κάνουμε. Διότι αν κοιτάξει κανείς από την πλευρά, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε, του συμφέροντος του Δήμου, σε επίπεδο γενικών αρχών η γνώμη μου είναι ότι ο Δήμος έχει ανάγκη ένα ελεκτικό μηχανισμό. Δηλαδή έχει ανάγκη δημοτικής αστυνομίας. Με ένα, με δύο, αυτούς έχει, αυτούς μπορεί. Δεύτερον, η εκτίμησή μου είναι ότι όλα αυτά τα οποία λέτε τόση ώρα για παράλληλα καθήκοντα κλπ. Είναι λίγο με άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε, πολύ απλά δεν θα συμβούν. Δηλαδή ο Δήμος δεν θα έχει δημοτική αστυνομία. Τρίτον, η επιφύλαξη που έχουμε δεν είναι αυτά που αναφέρατε. Και βεβαίως είναι σεβαστά όσα ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης για την ανάγκη και εσείς κύριε Δήμαρχε, για την ανάγκη θέσεων και όλων των θέσεων και άλλο πρόβλημα που υπάρχει στο Δήμο. Εμένα η δική μου επιφύλαξη είναι η εξής, για να μην κουρευευόμαστε λίγο. Έχουμε σε κάθε επίπεδο πρόβλημα οργανωτικό στο Δήμο μας. Εγώ θα ήθελα να έχουμε δημοτικούς αστυνόμους. Ένα, δύο, αυτούς μπορούμε, αυτούς έχουμε. Το πρόβλημά μου είναι, για να μην αναφέρουμε στο Δήμο μας, ότι σε γενικές γραμμές αυτή η δημοτική αστυνομία, σας ρώτησα αν έχετε μερικά στοιχεία, δεν ξέρω αν έχετε, πάντως απάντηση δεν πήρα. Για τις παρεμβάσεις των δημοτικών αστυνομών, για το πόσες κλήσεις του ΧΟΥ έδωσαν, πόσα έσοδα έχει ο Δήμος Βεργησίων και άλλα δεινά. Αυτά δεν τα ξέρω, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε κι εσείς. Αυτό όμως που ξέρω είναι
ότι αυτό που λέγεται δημοτική αστυνομία κατέληξε να είναι η pool boys του εκάστοτε δημοτικού συμβουλίου. Κατέληξε να είναι ένας μηχανισμός όχι για την επιβολή μιας ευταξίας που θέλουμε, αλλά για το ποιος αντιδήμαρχος θα σβήνει κλήσεις, ποιος θα... δηλαδή ένας ρουσφετολογικός μηχανισμός, λέω γενικά για να μην αναφέρουμε στο Δήμο μας και υπάρχουν παρεξηγήσεις, ένας αμυγός ρουσφετολογικός μηχανισμός, ο οποίος έκανε να μεταφέρει ενδεχομένως τον κύριο Α στον κύριο Β, κάνει και αυτή τη δουλίτσα, δηλαδή κατέληξαν οι άνθρωποι να μην μπορούν να υποστηρίξουν το αντικείμενό τους και υπό καλύτερες συνθήκες από αυτές που συζητάνε. Αυτή είναι η επιφύλαξή μας. Αυτή η υπηρεσία δηλαδή δεν έχει παίξει, εγώ πιστεύω, σε κανένα Δήμο σοβαρά τον ρόλο της. Ούτε στο Δήμο Αθηναίων, ούτε πουθενά. Δηλαδή, στο Δήμο Αθηναίων, οι κλήσεις που ανέφερε ο κ. Ιωαννίδης κατέληξαν να είναι ένας μηχανισμός για να παίρνουν έσοδα οι εταιρείες και από εκεί πέρα οι Δήμοι, ας πούμε, να διαπραγματεύονται το γνωστό, το παραγνωστό κτλ. Αυτός είναι ο μεγάλος μας φόβος. Δηλαδή, ότι και στην καλύτερη περίπτωση που συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοτική αστυνομία, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω εμπιστοσύνη στις διοικήσεις και στον τρόπο οργάνωση των Δήμων ότι θα μπορέσουν από αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν αυτό το οποίο ζητάνε. Θα αρχίσει το πώς θα βγω το βράδυ και αν έχω άδεια να βγω το βράδυ και αν θα έχω δυνατότητα να δώσω επιπλέον χρηματοδότηση βραδινά και όλα αυτά που δεν τα έχω και στο τέλος θα καταλήξει ο κάθε κύριος Μαλτέζος, ας πούμε, να του λέμε ρε εσύ δεν έχω πιο να πάει ένα λεπτό στην εφορία να δω τον παράδοχο. Πετάξω, ας πούμε, για να μην πω ότι μπορεί να καταλήξει να κουβαλάει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ του κύριου Α ή της κυρίας Β ή δεν ξέρω τι. Αυτό είναι ο φόβος μας. Από αυτή την άποψη τώρα όλη αυτή η συζήτηση περί ευταξίας κτλ. Μου φαίνεται λίγο στον αέρα. Εάν κρίνεται ότι έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη, ας πούμε, στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, τι να πω, πάρω πάσο, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς με τα δεδομένα που έχουμε. Η γενική αρχή είναι ότι ένας Δήμος καλό είναι να έχει ένα ελεκτικό μηχανισμό. Δεν καταλαβαίνω τώρα πόσο εύκολα το απαξιώσαμε και το ξεχάσαμε. Βεβαίως θα ήταν πολύ χρήσιμος. Έχουμε μεγάλες αμφιβολίες αν μπορούμε να τον έχουμε. Όχι για τους λόγους μόνο που είπατε, για τους λόγους που σας εξηγώ. Αυτή είναι η γενική μας τάση και μένουμε μετέωροι από αυτή την άποψη. Περιμένω να ακούσω και τους άλλους να λέτε, κύριε Παναγιώτη. Εγώ προηγούμαι και με συγχωρείτε. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει τρεις βασικές αρμοδιότητες. Ασφάλειας, φύλαξης υψηλών προσώπων και αρμοδιότητες τάξης. Με αποτέλεσμα να υποκριθεί η ελληνική αστυνομία. Σαν πρώτο βήμα νομίζω ότι Χρυσοστό, πώς λέγονταν ο Υπουργός, ο Χρυσοχοίδης, πήρε την απόφαση να μεταβιβάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση της αρμοδιότητας τάξης. Είναι 30 αρμοδιότητες και δυστυχώς ο τρόπος που διαφρόσαν την δημοτική αστυνομία ήταν για μένα για άλλη μια φορά ελπής. Αν έχεις πάνω από 10 δημοτικούς αστυνομικούς, μπορείς να επιληφθείς όλων των αρμοδιοτήτων.